Αρχιεπισκόπου μας, Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου, Σεβασμιότατε Μητροπολίτας Ισανίου και Ασιατής της κύριε Παύλε, αγαπητέ και σεβαστέ, πατέρα Σοφρόνιε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά και το νου με αυτό, πραγματοποιούμε την αποψινή μας εσπερίδα, τη συνεδρίαση αυτή, με αφορμή την εορτή των τριών ιεραρχών που έρχεται και με βασικό θεματολογικό θεματικό άξονα την σχέση σχολείου και οικογένειας, οικογένειας και σχολείου. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ποιο είναι το πρώτο και αληθινό πανεπιστήμιο του ανθρώπου, ποιος από τους δύο θεσμούς τάχατες ασκεί μεγαλύτερη επίδραση στη ζωή ενός παιδιού, ενός νέου ανθρώπου. Και επειδή οι τρεις πατέρες μίλησαν και για την παιδεία και για την οικογένεια, τα έργα τους, τα κείμενά τους είναι πρωτοποριακά, όχι μόνο για την εποχή τους, αλλά και για την εποχή μας σήμερα. Και επειδή το θέμα αυτό πάντα θα υπάρχει, θεωρήσαμε καλό η φετινή μας συνάντηση με αφορμή την εορτή των τριών ιεραρχών να έχει να κάνει με το σχολείο και την οικογένεια. Ανάμεσα στον γονιό και τον εκπαιδευτικό, η οικογένεια και σχολείο όταν συνεργάζονται και όταν δεν συνεργάζονται. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους τέσσερις συζητητές της απόψινής βραδιάς, τον σεβασμιότατο Συσανίου κύριο Παύλο, τον σεβαστό και αγαπητό πατέρα Σοφρόνιο, είναι πρωτοσύγκυλος στην Μητρόπολη Ξάνθης. Συνδεόμαστε μαζί του έτσι αρκετά χρόνια και από τα συνέδρια της Ιεράς Συνόδου και από άλλο. Και επίσης τον κύριο Γεώργιο Κίσα και την κυρία Σμαράγδα Μαρθέου. Θα τους ακούσουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, το θέμα απασχολεί όλους μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας για το γεγονός ότι έχουν στηρίξει αυτή την εκδήλωση. Επίσης τον πατέρα Δαμάδιο, τον Αρχιερευτικό Επίτροπο της Αρχιεπισκοπής μας, τον πατέρα Ζήση που είναι εδώ στο Πολιτιστικό Κέντρο για το γεγονός ότι και εκείνοι στήριξαν και στηρίζουν και αυτή την δράση του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας αλλά και για την γενικότερη συνεργασία μας. Καθώς επίσης. Τέλος, τον κύριο Σωτήρη Κόλλια, τον θεολόγο, ο οποίος θα είναι ο συντονιστής της απόψινής βραδιάς, στον οποίο και παραδίδω τον λόγο αμέσως τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή σας παρουσία. Ευχόμεθα και προσευχόμεθα η εκδήλωση αυτή να ωφελήσει όλους μας και να προβληματίσει. Καλησπέρα. Καλό τριώδιο, εύχομαι. Σεβασμιότατοι, πανοσολογιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί. Καλώς ήρθατε στην εκδήλωσή μας, με αφορμή την εορτή των τριών ιεραρχών. Το θέμα που έχουμε επιλέξει είναι ένα θέμα που νομίζω ότι είχε απασχολήσει και τους τρεις ιεράρχες. Ανάμεσα στο γονιό και στην οικογένεια. Τι γίνεται όταν το σχολείο και οι γονείς συνεργάζονται ή δεν συνεργάζονται. 1700 χρόνια αργότερα βρισκόμαστε εμείς εδώ για να αποκτήσουμε ένα χώρο τιμής στους τρεις μεγάλους φωστήρες των γραμμάτων του πολιτισμού, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόρη τον Θεολόγο, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, και να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε εμείς τελικά τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον νέο άνθρωπο. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι ανάμεσα στο γονιό και στον εκπαιδευτικό. Βρίσκεται το παιδί ανάμεσα. Βρίσκεται ο νέος άνθρωπος, για τον οποίο εμείς, οι μεγαλύτεροι εκπαιδευτικοί καθηγητές, οι γονείς είμαστε υπεύθυνοι για να του μεταδώσουμε κάποιες αρχές, κάποιες αξίες, να καλλιεργήσουμε την ψυχή του και να του φτιάξουμε μια ισχυρή προσωπικότητα για να μπορέσει να σταθεί στη ζωή. Τι γίνεται όμως όταν δεν μπορούμε να τα βρούμε με το σχολείο? Τι προβλήματα υφίστανται γι' αυτό? Να υπενθυμίσω κάτι που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, έλεγε «Νόμισον αγάλματα χρυσά έχειν επί της οικίας, τα παιδεία. Αυτά, καθεκά στην ημέρα, ρύθμιζα και περισκόπτη, μετακριβίας και παντή τρόπο την ψυχή αυτών κατά κόσμο και διάπλατε». Τι σημαίνει αυτό? Λέει να έχεις υπόψη σου ότι τα παιδιά είναι σαν αγάλματα χρυσά στο σπίτι σου. Δηλαδή να τα περιβάλλεις με τόσο μεγάλη αξία, σαν ένας πολύτιμος θησαυρός. Και είσαι υπεύθυνος για να τα μεγαλώσεις και να καλλιεργείς την ψυχή τους. Βλέπουμε εμείς έτσι το παιδί, σαν κάτι ιερό, σαν κάτι μοναδικό, μονάκριβο, για το οποίο είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι να το διαπαιδαγωγήσουμε.
Γι' αυτό το λόγο, σήμερα καλεσμένοι είναι τέσσερις ειδικοί κορυφαίοι στο είδος τους, θα έλεγα. Ο πατήρ Σιμεών, ο διευθυντής μας, πριν ανέφερε τα ονόματά τους. Εγώ θα πω διάφορα πριν αρχίσει ο κάθε ομιλητής, θα τον παρουσιάζω σύντομα. Οπότε, σεβασμιότατε, Άγιες Ισανίου και Εστιατίστης, κύριε Παύλε, σας καλώ στο πάνελ να μας απευθύνετε τον πατρικό σας λόγο. Ο σεβασμιότατος ασχολείται τα τελευταία 30 χρόνια με τα θέματα της οικογένειας. Είναι γνωστός από τις ραδιοφωνικές εκπομπές στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι συγγραφέας βιβλίου, εκπαιδευτικός και θα μας μιλήσει με θέμα «Ονειρεύομαι ένα σχολείο». Σεβασμιότατε, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πανιερότατε, σεβαστοί και αγαπητοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί. Χαίρομαι και εγώ που είμαι απόψε εδώ μαζί σας. Αν και πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος για ό,τι αφορά το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε απόψε, αλλά και γενικότερα με την παιδεία μας και τον τρόπο που την αντιμετωπίζουμε μικρή και μεγάλη. Θέλω στην αρχή να πω κάποια πράγματα σχετικά με την παιδεία και θέλω να ξεκινήσουμε από το χθες για να δούμε αν το σήμερα είναι καλύτερο ή χειρότερο. Και θα ξεκινήσουμε επιγραμματικά. Υπάρχει, από παλιά λέχθηκε, Έλληνες εσύ ή της παιδείας της ημετέρας μετέχοντες. Έλληνες είναι αυτοί που μετέχουν στην παιδεία μας. Και προφανώς είναι φανερό ότι πίσω από τη λέξη παιδεία πρόκειται για μια ολόκληρη στάση ζωής. Ένας άλλος λόγος δράξας των παιδείας μήποτε οργιστεί κύριος. Ένας τρίτος λόγος, και μάλιστα ενός από τους τρεις ιεράρχες, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, πείσατε όπλων δικαιοσύνης και μη θανάτου την παιδεύση. Ένας άλλος επίσης λόγος της μεν παιδείας ερίζε πικρέ η δε καρπή γλυκής. Και να ολοκληρώσουμε με τον Άγιο Κοσμό τον Ετωλό, ο οποίος ήθελε να κτίζονται σχολεία για να μαθαίνουν τα παιδιά τι σημαίνει Χριστός, Αγία Τριάδα, Πατρίδα, Ελλάδα κλπ. Τι σημαίνει το πρώτο, Έλληνες εσύ της παιδείας της ημετέρας μετέχοντες. Όπως αντιλαμβάνεστε και από μια απλή ανάγνωση, δεν εννοούμε την χρησιμοθυρική συσσόρευση πληροφοριών με σκοπό την κοινωνική αναλύχηση, αλλά την βιωματική προσέγγιση καταστάσεων με τελικό αποτέλεσμα την αληθινή ανθρώπινη επικοινωνία. Γι' αυτό τα χαρακτηριστικά της γνήσιας παιδείας συχνά διαφέρουν από εκείνα της θεσμοθετημένης εκπαίδευσης. Παιδεία είναι το ήθος και ο τρόπος είναι η εκπαίδευση. Η παιδεία αφορά τον όλον άνθρωπο και στοχεύει στην καρδιά του ανθρώπου. Υπήρχε ένα παλιό σύνθημα του Υπουργείου, πρώτο ο μαθητής, αλλά αυτό δεν το είδαμε ποτέ να γίνεται πραγματικότητα. Ίσως όσο και να ακούγεται παράξενο, ο μαθητής ήταν μονίμως έξω από την παιδεία. Υποχείριο μιας εκπαίδευσης. Μπορεί ίσως να στεναχωριόνται μερικοί, αλλά αποτελεί πεποίθησή μου πλέον ότι η παιδεία στον τόπο μας έχει προπολού τελειώσει. Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα έχει αχρηστεύσει το ίδιο το σχολείο. Έχει αχρηστεύσει πρώτα-πρώτα το λύκειο, σαν μονάδα παιδείας. Δεν πρόκειται για ένα αυτόνομο σχολείο. Δεν μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί ο σχολείο με το δικό του νόημα και αποστολή. Φοβάμαι ότι το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα διαστρέφει την προσωπικότητα του μαθητή. Γιατί τον αντιμετωπίζει όχι σαν προσωπικότητα,
αλλά σαν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές χρησιμοποιούμε μία φράση. Φορτώνω τον υπολογιστή μου. Με ύλη. Και το σχολείο σήμερα, το Λύκειο ιδιαιτέρως, φορτώνει με ύλη τα παιδιά για να ετοιμαστούν για να δώσουν εξετάσεις. Στοχεύει μόνο στο μυαλό τους και αγνοεί την όλη προσωπικότητα του μαθητή. Ποιο είναι μέχρι σήμερα το μοναδικό κριτήριο των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων? Με ποιο σύστημα τα παιδιά θα μπουν στο πανεπιστήμιο? Αυτό λοιπόν είναι η παιδεία. Βέβαια, για αυτά τα θέματα έχουν να μιλήσει άλλοι, ειδικότεροι μου, και μάλιστα έχει αναφερθεί σε πολλές περιπτώσεις ο κ. Μπαμπινιώτης, ο οποίος έχει επισημάνει ακριβώς όλα αυτά που επισήμανα προηγουμένως. Το σημερινό λοιπόν εκπαιδευτικό σύστημα αγνοεί τον μαθητή σαν πρόσωπο. Το παιδί στο γυμνάσιο και στο λύκειο περνάει τα πιο κρίσιμα χρόνια της ζωής του, την εφηβεία του. Είναι τα χρόνια που διαμορφώνει την προσωπικότητά του. Πολλές φορές βλέπουμε τα παιδιά μας να κάνουν αταξίες, να είναι κριτικά. Πολύ σπάνια συνειδητοποιούμε ότι οι αταξίες των παιδιών μας είναι η κραυγή τους. Πρόσεξε με. Και επειδή δεν αισθάνονται προσοχή ούτε στο σπίτι τους, αλλά ούτε και στο σχολείο, διαμαρτύρονται. Δεν είναι τυχαίες οι αταξίες τους. Είναι η εποχή των υπαρξιακών ερωτημάτων. Ποιος θα τα βοηθήσει? Τα παιδιά αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα και εμπολείς οικογενειακά. Το σχολείο δεν αγγίζει και δεν ασχολείται με τα προβλήματά τους. Βασανισμός του νου, εκπαίδευση των χεριών. Το σχολείο σήμερα δεν προσφέρει ένα νόημα ζωής. Είχα την ευλογία παλαιότερα να υπάρξω εκπαιδευτικός, να αναλάβω ένα σχολείο που η κοινή γνώμη έλεγε οι αλήτες του τεχνικού, και μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα 2 μηνών οι καθηγητές που είχαμε κοινούς στο γενικό και στο τεχνικό μου έλεγαν εδώ κάνουμε μάθημα. Τι κάναμε, τρομοκρατήσαμε τα παιδιά? Όχι. Μιλήσαμε όμως με τα παιδιά και διαθέσαμε χρόνο. Σε σημείο που μερικές φορές τα παιδιά μας ρωτάνε πού βρίσκεται το χρόνο να ασχολείστε με τον καθένα μας, αλλά αυτό είναι παιδιά. Ό,τι καλό διαθέτει σήμερα το σχολείο οφείλεται στη φιλοτιμία και στο μεράκι κάποιων εκπαιδευτικών και όχι στην δομημένη εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί, υπάρχουν θαυμάσιοι δάσκαλοι, εξαιρετική παιδαγωγή, υπάρχουν όμως και μέτριοι επιστήμονες και ακατάρτιστοι παιδαγωγικά, ώστε να μην μπορεί να διαχειριστούν την πρώτη γυμνασίου. Κάποτε γίνονται και επικίνδυνοι. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Οι μαθητές απορρίπτουν το σχολείο τους. Υπάρχει μια σχετική παλαιότερη έρευνα του Υπουργείου Παιδείας που λέει ότι μόλις το 14,1 των μαθητών του Λυκείου εκτιμά το σχολείο τους. Δεν θα σας πω τους αριθμούς όλους. Θα σας πω όμως ότι αυτούς τους αριθμούς τους ανέφερα πριν από αρκετά χρόνια ο πατήρ Σοφρόνιος, πρέπει να το θυμάται, σε μια ομιλία μου στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στην Ξάνθη. Και εκεί που περίμενα ότι στο τέλος θα πάω ξύλο, έκπληκτος άκουσα τους εκπαιδευτικούς να μου λένε ότι ήμουνα πολύ επιεικής. Και ότι αυτό το 14% προπολού έχει πέσει σε μονοψήφιο αριθμό. Ποιο? Των αριθμών των παιδιών που αγαπούν το λύκειο, το σχολείο τους. Την ίδια στιγμή, μια κοινότητα απεξάρτησης μας διαβεβαίωνε ότι το 57% των μαθητών στα 15 περίπου χρόνια εγκαταλείπει το σχολείο και αρχίζει η θητεία στα ναρκωτικά. Ήταν μια έρευνα που την έκανε επίσημο όργανο, το ΕΚΕ. Το ερώτημα είναι, και που έγινε, τι έγινε? Ασχολήθηκε κανείς με το περιεχόμενό της? Είδαμε κάτι να αλλάζει και να βελτιώνεται? Τίποτα απολύτως.
Έτσι ο μαθητής απορρίπτει το σχολείο του, το λερώνει, το καταστρέφει, γιατί δεν τον αγγίζει, δεν ασχολείται με τα προβλήματά του, δεν καλλιεργεί την προσωπικότητά του, το οδηγεί στον ανταγωνισμό και υπονομεύει την επικοινωνία και τη φιλία των παιδιών. Σήμερα έχουμε πια τα καινούργια φαινόμενα του σχολικού εκφοβισμού, που μερικές φορές τρομάζεις από την κακία που ανακαλύπτεις στα παιδιά. Είναι φοβερό όμως ότι αυτή την κακία την έχει εκθρέψει το σπίτι. Και θα το δούμε σε λίγο πώς. Ξυπνήσαμε τώρα τελευταία να κάνουμε ομιλίες, να κάνουμε αυτά. Αλλά τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από ομιλίες. Έχουν ανάγκη από ένα περιβάλλον, από ένα ήθος, από μια παιδεία που ακριβώς θα τα βοηθήσει να καλλιεργηθούν. Έτσι λοιπόν, προσωπικά πιστεύω, γιατί και σήμερα εξακολουθώ να ζω μαζί με τα παιδιά και να επισκέπτομαι και τα σχολεία τους, ότι στην καλύτερη περίπτωση δεν ασχολείται με τον μαθητή σαν προσωπικότητα. Να έρθουμε τώρα στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Η παιδεία σήμερα είναι όπλον δικαιοσύνης ή όπλον θανάτου. Ας αφήσουμε τα παιδιά να απαντήσουν. Παιδί μου, γιατί παίρνεις ναρκωτικά? Πέστε μου εσείς γιατί να μην πάρω. Μα παιδάκι μου, θα πεθάνεις. Δεν καταλάβετε ότι εγώ παίρνω ναρκωτικά για να ζήσω? Τι θα πείτε σε αυτά τα παιδιά? Ένα άλλο ερώτημα των παιδιών. Υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο? Όχι μετά. Αυτό το ρωτάμε ίσως εμείς οι μεγάλοι. Τα παιδιά μας έφτασαν στο σημείο να ρωτάνε αν υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο. Τι μας λένε? Μας το είπανε. Μας σκοτώνουν στα 17 και μας θάβουν στα 70. Θεωρώ ότι ο λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου είναι ο πιο κέριος λόγος που ακούστηκε ποτέ και το πιο τέλειο ψυχογράφημα της σημερινής παιδείας. Και ένα μέτρο για την αξιολόγησή της. Όπλος δικαιοσύνης. Τι σημαίνει δικαιοσύνη? Σημαίνει ουσιαστικά όχι την απονομή του δικαίου, αλλά την πάσα αρετή. Δεν μπορεί να υπάρχει παιδεία χωρίς την καλλιέργεια της αρετής. Και αυτό ακριβώς μας το είπαν με έναν άλλο λόγο πάλι οι αρχαίοι προγονείς μας. Πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία και ου σοφία φαίνεται. Που έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, αλλά και να ερμηνεύσει και το κατάντημα της πατρίδας μας σήμερα. Η πατρίδα μας σήμερα δεν καταστράφηκε από αυτούς που δεν ήξεραν γράμματα, αλλά από αυτούς που ήξεραν γράμματα, αλλά δεν είχαν αρετή. Γιατί ουσιαστικά αυτό που ζούμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια το δείχνει ξεκάθαρα. Παιδεία σαν όπλο δικαιοσύνης. Τι θέλει να δώσει στο παιδί? Να αποκαλύψει τη φύση των όντων. Να φανερώσει ποιο είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Να του αποκαλύψει γιατί ζει. Ποιο είναι το νόημα της ζωής που αφήνουμε τα παιδιά μας στα τυφλά να το βρούμε. Η πνευματική του καλλιέργεια, δηλαδή καλλιέργεια των αρετών. Και να του θέσει ένα στόχο που είναι πραγματικά πολύ υψηλός. Να του πει ότι είναι όντως μοναδικός όπως ακούστηκε προηγουμένως και είναι προορισμένος για να γίνει Θεός. Χωρίς καμία υπερβολή. Ο λόγος του Χριστού, εγώ είπα είσαστε θεοί και παιδιά του υψίστου, είναι απόλυτα αληθινός. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί, γιατί βλέπουμε σήμερα μία μανία να μην έχουμε εικόνες στις τάξεις των παιδιών μας. Και πολλές φορές πολλοί γονείς επιπόλαια δέχονται εύκολα πράγματα.
Μια εικόνα του Χριστού, ξέρετε, τη θυμίζει. Πόσο αξίζει αυτό το παιδί που είναι σε αυτή την τάξη. Γιατί για αυτό το παιδί ο Θεός έγινε άνθρωπος. Βγάλετε την εικόνα. Δηλαδή, γκρεμίστε το μέτρο για να γίνει το παιδί ένα αντικείμενο χρήσης. Να γίνει το παιδί και τα παιδιά η μεγάλη αγορά από όπου οι πάσης φύσεως έμποροι θα επιχειρούν να ψωνίζουν τις περισσότερες φορές με τη συγκατάθεση των γονιών τους. Μου λέγε σήμερα το πρωί μια καθηγήτρια όμως. Ένα συνάδελφος στο γραφείο. Κάποια στιγμή κάτι διάβαζε και λέει, «Ωχ Θεέ μου». Και πετάει ένας άλλος συνάδελφος και του λέει, «Δεν σου επιτρέπω να επικαλείσαι το Θεό σου σε δημόσιο χώρο». Βέβαια, πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν μια ψυχίατρο, αλλά την άλλη ιστορία. Όταν λοιπόν είναι όπλο λοιπόν δικαιοσύνης ή μήπως όπλο θανάτου, οδηγεί στην αλήθεια και τη ζωή. Ακούσατε τις στατιστικές της πολιτείας, τα λόγια των ίδιων των παιδιών, το πλήθος των νέων ανθρώπων που σήμερα καταφεύγουν σε εξαρτήσεις. Φανερώνουν ότι είναι όπλο θανάτου. Πολύ σκληρός ο λόγος θα μου πείτε. Φοβάμαι όμως ότι δεν είναι άδικος, αλλά είναι αληθινός. Όταν για πρώτη φορά μπήκαν τα ναρκωτικά στα σχολεία πριν από 40 περίπου χρόνια και έγινε θόρυβος μεγάλος, έγιναν συζητήσεις στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα και το καθεξής, έγραψε ένα άρθρο τότε και είπα, όσοι ξαφνιαστήκατε, γιατί εδώ και αρκετό καιρό προσπαθείτε να γκρεμίσετε όλα τα αναχώματα και να ανοίξετε το δρόμο για να μπουν τα ναρκωτικά στο σχολείο. Το πετύχατε και συγχαρητήρια. Τώρα από εδώ και πέρα τα παιδιά, τα ναρκωτικά θα γίνουν κυρίαρχο στοιχείο στη ζωή των παιδιών. Το ερώτημα λοιπόν που βγαίνει ακόμα, αν προσφέρει αγωγή η σημερινή παιδεία. Πλέον από την ίδια την παιδεία δηλώνεται έστω και ανεπίσημα ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Και να έρθουμε τώρα μετά από αυτά στην παιδεία και στην οικογένεια, στο σχολείο και στην οικογένεια, πρώτα το πώς λειτουργήσαν στο παρελθόν. Οικογένεια, το κύτταρο, η αιστεία της ζωής, ο χώρος της ζωής, η πραγματική αλληλοπεριχώρηση των προσώπων, ο ένας η χαρά του άλλου, το πρώτο σχολείο του παιδιού, το σπίτι, η οικογένεια, η πρώτη εμπειρία του Θεού μέσα στην οικογένεια, από ένα σπίτι που είχε το εικονοστάσι του, που έκανε την προσευχή του, που πήγαινε στην εκκλησία. Το λέω πολλές φορές, όταν ήμασταν μικρά, όχι σε μένα προσωπικά, στα περισσότερα παιδιά, η μάνα μας μας έλεγε, «Παραμονή των Χριστουγέννων, παιδιά, πέστε να κοιμηθείτε νωρίς, θα ξυπνήσουν μια νύχτα να πάμε στην εκκλησία, γιατί γεννήθηκε ο Χριστούλης σήμερα». Και εμείς πηγαίναμε και κοιμόμαστε. Και μας ξυπνάγαμε και ξεκινάγαμε, όχι στο τέλος για να κοινωνήσουμε. Η πρώτη καμπάνα στις 5 η ώρα μας έβρισκε στον δρόμο σαν οικογένεια. Και περπατώντας από το σκοτάδι μπαίναμε στην ολοφώτιστη εκκλησιά. Περπατώντας μέσα στο κρύο συνήθως μπαίναμε στη ζεστή εκκλησία. Με τη ζέστη, με τα φώτα, αρχίζει η ακολουθία, τα τροπάρια, «Χριστός γεννάται, δοξάσου, τη γέννησή σου». Ίσως δεν ξέραμε καλά γράμματα τότε, αλλά οι λέξεις πέφτανε σαν προσωσταλίδες μέσα στην ψυχή μας. Αυτή είναι η πρώτη μαγεία των Χριστουγέννων στην παιδική μας ψυχή. Σήμερα τα παιδιά έχουν αυτή την εμπειρία. Και αν δεν την έχουν, μήπως έχουν υποστεί ένα είδος ακροτηριασμού που θα το πληρώσουν αργότερα και θα φανεί ακόμα περισσότερο. Τι ήταν το σχολείο παλιότερα, αυτό που συμπληρώνει τα κενά της οικογένειας. Αυτό εμπιστευόμαστε. Και στα πιο παλιά χρόνια, που και οι γονείς δεν ήταν, ξέρανε γράμματα, αυτό που οικοδομούσε όμως πάνω στο βράχο της οικογένειας, αυτό που προσπαθούσε να ολοκληρώσει το έργο της, αυτό που συμπορεύεται με την οικογένεια και με την εκκλησία. Εμείς στο δημοτικό σχολείο μάθαμε τα πρώτα τροπάρια, ακόμα και τη φήμη του δεσπότη μας.
Γιατί μας είπε ο δάσκαλός μας, μπορεί να έρθει καμιά φορά να μας επισκεφτεί, να μην ξέρουμε τη φήμη του. Και μια και εδώ είναι αφιερωμένη η κλήρωση των τριών ιεραρχών. Πώς η προετοιμασία, τουλάχιστον μια εβδομάδα στο σχολείο, να μάθουμε τα τροπάρια της, να μάθουμε να πει τραγούδια αυτά. Βγαίναμε στην εκκλησία όλα τα παιδιά και χαιρόμασταν. Το κάθε σχολείο είχε ξεχωριστή αρτοκλασία. Βγαίναμε τα έξω και μας μοιράζαμε τους άρτους. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μια χαρά. Μια χαρά με όλους μας. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Όλα αυτά επιγραμματικά. Τι είναι σήμερα η οικογένεια? Ο τόπος που τα παιδιά χάνουν το χαμόγελό τους. Ένας χώρος ένδεσης. Ένας τόπος που τα παιδιά μας γίνονται ανάπηρα. Τα περισσότερα παιδιά υποφέρουν στο σπίτι τους. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά οι γονείς τους στάθηκαν ανίκανοι να αγαπηθούν και να ερωτευθούν. Περάσαμε καλές μέρες, έτσι νομίζουμε, αλλά αυτές οι μέρες, οι καλές, ήταν οι μέρες της κρίσης. Γιατί καβαλήσαμε το καλάμι, γιατί θεωρήσαμε ότι εμείς είμαστε και κανείς άλλος, και τελικά ο εγωιστής άνθρωπος είναι ανίκανος να αγαπήσει, είναι ανίκανος να ερωτευθεί. Και την ανικανότητα αυτή την πληρώνουν τα παιδιά μας. Κάποτε με κάλεσαν σε ένα σχολείο στην τρίτη ηλικία να τους πω δύο λόγια για τις σχέσεις μεταξύ τους. Σου είπα, παιδιά μου, θα σας πω, αν και εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Εύχομαι να μην υπάρχει κανείς και καμιά σας εδώ μέσα, αλλά εγώ ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους στο σπίτι. Τότε, αγαπητοί μου, το σοκ το έπαθα εγώ. Γιατί είδα ξαφνικά 40 ζευγάρια μάτια παιδιών να καρφώνονται στο στόμα μου και να μένουν εκεί μέχρι το τέλος. Και τους είπα, ξέρετε γιατί υποφέρετε? Γιατί ορίστε στάθηκαν ανάπηροι να αγαπηθούν και να ερωτευθούν. Και εσείς πληρώνετε την αναπηρία τους. Δεύτερον, ξέρετε όμως από πότε αρχίζει αυτή η αναπηρία? Από τα δικά σας χρόνια. Γιατί τώρα στρέφομαι σε ένα μαθητή και του λέω, εσύ πρέπει να απαντήσεις αν αυτή η κοπελιά που στέκεται δίπλα σου είναι πρόσωπο αγάπης ή αντικείμενο χρήσης. Και εσύ το ίδιο είπα σε μια μαθήτρια. Έτσι, μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον που συνοδεύεται βέβαια και από τις ενοχές των γονιών, γιατί το νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν είναι ικανοί πλέον να υπερβούν τον εγωισμό τους και να δώσουν χαρά στα παιδιά τους, το παιδί έρχεται στο σχολείο. Παλιά ο γονιός τι έκανε? Ο γονιός, όταν το παιδί γύριζε στο σχολείο, από το σχολείο και του λέγε καμιά φορά, πατέρα, σήμερα ο δάσκαλος με μάλωσε ή μου τράβηξε τα αυτή, μπορεί να του δώσει και καμιά σφαλιαρίτσα, του πει, ποιος ξέρει τι έκανε, καλά σου έκανε. Υπήρχε η εμπιστοσύνη στο δάσκαλο και υπήρχε και η συνεργασία με το δάσκαλο. Γιατί? Γιατί προσδοκούσαμε από αυτόν να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν ο γονιός στήριζε τον δάσκαλο στη συνείδηση του παιδιού του. Ένας λόγος του γονιού για την πρόοδο του παιδιού που σήμερα σπάνια ακούγεται. Γυρίζει ο πατέρας από το σχολείο που έχει πάει να μάθει πώς πάει το παιδί του. Ίσως το παιδί δεν είναι και τόσο καλός μαθητής. Και ο γονιός του λέει, παιδί μου, ο δάσκαλος μου είπε, ο καθηγητής, χρειάζεται να διαβάζεις λίγο περισσότερο. Όμως, παιδί μου, χάρηκα πάρα πολύ, γιατί μου είπε ότι είσαι πολύ καλό παιδί. Ενδιαφέρει τους σημερινούς γονείς να είναι καλό το παιδί τους? Ρωτάει γονιός, αν το παιδί μου είναι καλό.
και αλίμονο στο δάσκαλο αν επιχειρήσει να του πει. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές στο σπίτι μιλάμε υποτιμητικά για τον δάσκαλο. Τις περισσότερες φορές, όταν το παιδί μας παραπονεθεί, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο δάσκαλο, να κάνουμε καταγγελία, να βρίσουμε τον δάσκαλο. Αν θέλει κάτι πολύ πολύ πρόσφατο, να του αποδείξουμε από το γιακά, γιατί στο παιδί μας έβαλε 9 και όχι 10. Σήμερα η οικογένεια από το δάσκαλο θέλει μόνο να βάζει βαθμούς. Δεν ενδιαφέρεται για την αξία του παιδιού της, δεν ενδιαφέρεται για τη μόρφωση του παιδιού. Δυστυχώς σε μια έκφραση που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όταν ήμουνα διευθυντής στο σχολείο, μια μέρα έρχεται μια μάνα. Ήμουν και ο παπάς του χωριού, τους ήξερα. Καλώς τους. Ποιος καλός αέρας έφερε κατά εδώ? Και μου απαντά. Σήμερα ήρθε για να παραπονεθώ. Λέω γιατί. Γιατί κόρη μου έχω 17 στα μαθηματικά και όχι 18 και 19. Σω και εγώ γι' αυτό ήρθες. Μου λέει ναι, και δεν τρέπεσε λιγάκι? Και κοιτάχασε λίγο. Λέω, σε ξαναρωτώ, δεν τρέπεσε λιγάκι που ήρθες γι' αυτό στο σχολείο? Εάν το παιδί σου αξίζει, δεν μπορεί ποτέ να χάσει την αξία του. Αν δεν αξίζει, και του πάρω από 40, όχι 20, θα γράψει για 3 και θα γίνει ρεζίλη. Λέω, και ευτυχώς που ήρθες τώρα που τα υπόλοιπα παιδιά είναι στην τάξη. Σήκω και φύγε τώρα, μήπως τυχόν τα παιδιά μάθουν γιατί ήρθες και εσύ σου την κόρη σου. Έφυγε. Δεύτερο περιστατικό. Έρχεται πατέρας. Θα ρωτήσει για το γιο του. Του λέω. Και κάποια στιγμή, αφού τελειώσε με τα μαθήματα, του λέω να σου πω και κάτι. Μου λέει, ορίστε. Λέω, νομίζω ότι πρέπει λίγο να προσέξει τις παρέες του γιού σου. Πιανού. Του γιού μου. Και αγριεύει. Και μου αρχίζουν να κοιτάω γύρω-γύρω. Μου λέει, τι κοιτάτε? Λέω, κοιτάω, μπας και είναι κανένας άλλος εδώ και δεν έχω πάρει είδηση. Του λέει, ναι, για το γιο σου μιλάμε, του λέω. Γι' αυτό δεν ήρθες. Σου είπα για τα μαθήματα και σου λέω και κάτι που έχω επισημάνει. Γιατί να μου πεις ευχαριστώ, αγριεύεις κιόλας. Θα έπρεπε να αγριέψεις, αν αύριο φάει τα μούτρα του και πρέπει να έρθεις να μου πεις, καλά, εσύ δεν έβλεπες τίποτα εδώ. Τώρα λοιπόν που βλέπω και σου λέω, και πρόσφατο, σημερινό το πρωινό, πάλι πάει ο δάσκαλος, ο καθηγητής να πει στο γονιό, έχω τη γνώμη για το παιδί σου, δεν μπορώ να συνεχίσει. Και ποιος εσύ που έχει γνώμη για το παιδί μου? Αλλά καμιά φορά, γιατί φοβούνται και οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, εγώ που είμαι δάσκαλός, έχω γνώμη για το παιδί σου. Δεν σε ενδιαφέρει να τη μάθεις? Γιατί εγώ έτσι το απαντούσα. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά? Σήμερα, όπως είπα και προηγουμένως, αυτό που ζητάει συνήθως, γιατί ασφαλώς υπάρχουν οι εξαιρέσεις, αλλά γιατί είπα οι εξαιρέσεις, είναι αυτό που θέλουμε μόνο το παιδί μας να του βάζουν βαθμούς. Δεν μας ενδιαφέρει το παιδί μας να είναι καλό και του φουσκώνουμε συνεχώς τον εγωισμό του. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, δηλαδή αυτού του είδους της αρρωστημένης υποστήριξης του παιδιού, είναι το bullying που εφαρμόζει στο σχολείο. Και πρέπει να σας πω ότι τρομάζω, γιατί ανακαλύπτω στα παιδιά μια φοβερή κακία σήμερα, που μπορεί να γίνει και εγκληματική. Μου ζήτησαν σε ένα λύκειο να μιλήσω με μια κοπέλα. Η κοπέλα αυτή είχε μια προβληματική οικογένεια. Ο πατέρας δεν υπήρχε στο σπίτι και η μητέρα δυστυχώς έπινε. Μαθήτρια, αρίστη. Με συνεκίνησε βαθύτατα, διότι κάλυψε τη μητέρα της. Δεν εξέφρασε το παραμικρό παράπονο. Και στις λεπτές ερωτήσεις της δικές μου, την κάλυψε απόλυτα. Ποιο ήταν το πρόβλημά της?
οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές της, που τις, να χρησιμοποιήσω και εγώ τη φράση, που τις έκαναν bullying, γιατί. Γιατί δεν πήγαινε μαζί τους, γιατί δεν δινόταν όπως αυτές οι άλλες, γιατί δεν έκανε τι κάνουν εκείνοι. Οπότε, τι σκέφτεσαι. Ρε παιδιά, πρώτα-πρώτα ξέρετε ποια είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατανόηση στη συμμαθητριά σας. Σας ενοχλεί γιατί δεν κάνει τι κάνετε εσείς. Μα δεν έχει και λεφτά και να ήθελα να το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί γι' αυτό εισπράττει από εσάς τόση πίεση ώστε να κλαίει το κοριτσάκι. Αυτά τα παιδιά τα υπόλοιπα, με αυτή τη σκέψη και την νοοτροπία, ποιο είναι τελικά το μέλλον. Έτσι λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα. Μάλλον θέλω να αναφερθώ κάτι άλλο που το βλέπω μπροστά μου, σε ένα άλλο, ας το πω, θεσμό που υπάρχει, που τον χαίρονται και οι γονείς και τα παιδιά. Δυστυχώς υπάρχει ένας νόμος του κράτους που λέει ότι ένας μαθητής γράψει για 2, 3 και 5 στα αποτέλεσμα μαθήματα, αν έχει μέσα τώρα 9,5 με όλα τα υπόλοιπα, περνάει στην άλλη τάξη. Χαίρονται τα παιδιά που περνάνε, χαίρονται οι γονείς που δεν μένουν στην ίδια τάξη και δεν καταλαβαίνουν ότι χαίρονται γιατί βγάζουν τα μάτια των παιδιών τους. Γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι αύριο ετοιμάζεται μια κοινωνία που η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών θα είναι ολιγογράμματη, χαμηλά αμοιβόμενη και πολλαπλώς εξαρτώμενη. Υπάρχει κάτι που μπορεί να λέξει. Εγώ λοιπόν μπορώ να καταλήξω με τον τίτλο της συζήτησης μου. Ονειρεύουμε ένα σχολείο. Πριν σας πω πώς το ονειρεύουμε, θα σας πω ότι προσπάθησα να το κάνω πραγματικότητα, γι' αυτό ανέλαβα αυτό το σχολείο που η κοινή γνώμη έλεγε «Οι αλήτες του Πυρηνικού». Ποιο ήταν το όνειρο? Το σχολείο να αφορά το μαθητή και το κέντρο να είναι ο μαθητής και η μαθήτρια. Γιατί άμα είναι το κέντρο μαθητής και ασχοληθείς με τον καθένα, τότε πλέον έχεις και λύσει και τα υπόλοιπα. Ονειρεύομαι λοιπόν ένα σχολείο που θα έχει κέντρο το πρόσωπο του μαθητή και όχι το μυαλό του. Ονειρεύομαι ένα σχολείο που θα αποκαλύπτει την αλήθεια στο μαθητή για τον Θεό, για τον άνθρωπο, για τον κόσμο. Και επειδή είμαστε εδώ, σε αυτό το χώρο στην Ελλάδα, να του προσφέρει αυτό που αποτελεί την παράδοση δηλαδή αυτού του τόπου. Να βοηθήσει το παιδί να ανακαλύψει το μυστήριο του ανθρώπου. Το μυστήριο του ίδιου, το μυστήριο του διπλανού του. Ένα σχολείο που θα διαλέγεται με τους μαθητές του και θα τους βοηθά να προβληματίζονται. Ένα σχολείο που θα προσπαθεί να ακούσει τους μαθητές του. Που θα έχει την τόλμη και τον ρεαλισμό να το εξηγήσει αυτό που ούτε οι άθεοι μπορούν να αρνηθούν. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό είναι ένα υποψήφιο σκουπίδι. Αλλά μαζί με τον Θεό, ένας υποψήφιος Θεός. Ονειρεύουμε μια παιδεία που θα εμπνέει τον μαθητή. Ένα σχολείο που θα ασχολείται με τους μαθητές του και θα σκύβει πάνω στον καθένα. Που όπως είπα προηγουμένως, θα ακούει και θα βλέπει στις αταξίες των παιδιών του την κραυγή τους «πρόσεξέ με» και θα ασχολείται με τον καθένα ξεχωριστά. Ένα σχολείο που θα δημιουργήσει προσωπικότητες και όχι διαχειρίσιμους ανθρώπους. Ένα σχολείο που γονείς και εκπαιδευτικοί θα συνεργάζονται με ειλικρίνεια για να δημιουργήσουν υπεύθυνους και ελεύθερους ανθρώπους. Ονειρεύομαι ένα σχολείο που το προσπάθησα, όπως είπα προηγουμένως, και διαπίστωσα ότι παρά τις άθλιες συνθήκες του σημερινού εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Θέλω ότι ονειρεύομαι ένα σχολείο σαν τα ελληνικά σχολεία που γνώρισα το Σεπτέμβριο στην Αυστραλία, που εδώ δυστυχώς δεν μπορούμε ούτε να τα ονειρευτούμε από κάθε πλευρά.
ονειρεύουμε μια παιδεία για τη ζωή. Μια παιδεία που να προσφέρει ζωή και νόημα ζωής και όχι θάνατο. Αυτό είναι το όνειρό μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότατε. Νομίζω ότι θα γίνει ένας πολύ ωραίος διάλογος μετά. Προβληματίστηκαν όλοι από αυτά που μας είπατε. Ο δεύτερος ομιλητής μας είναι ο κύριος Γιώργος Κίσας. Είναι διδάκτορ ψυχολογίας, ψυχοθεραπευτής, θεολόγος, συγγραφέας. Κύριε Κίσα, έχετε τον λόγο και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Το θέμα του είναι πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, κοινή τόπη, θεσμών και ρόλων. Καλησπέρα σας. Κύριε Γόλια, σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση να παρευρίσκομαι στην εκδήλωσή σας. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, ο τίτλος της σημερινής μου παρουσίασης είναι «Πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, κοινή τόπη θεσμών και ρόλων». Αν ορίσουμε τους θεσμούς ως επινοήσεις που θεσπίζουν σταθερή σχέση με τους άλλους, όπως λέει ο ψυχαναλυτής ο κ. Μανολόπουλος, τότε οι θεσμοί στη σημερινή ελληνική κοινωνία που μεγαλώνουν τα παιδιά μας είναι όχι μόνο η οικογένεια και το σχολείο, αλλά και το κράτος, η εκκλησία, το διαδίκτυο και πολλοί άλλοι. Στη σημερινή εισήγησή μου θα περιοριστώ να θίξω ορισμένες ψυχολογικές παραμέτρους της λειτουργίας των θεσμών της οικογένειας και του σχολείου και του ρόλου του γονιού και του εκπαιδευτικού, όπως άλλωστε και ο γενικός τίτλος της σημερινής εκδήλωσης ορίζει. Θα αναφερθώ σύντομα σε μερικά χαρακτηριστικά της οικογένειας και του σχολείου ως θεσμών για να αναδειχθούν οι κοινοί τόποι τους, αλλά και τον αντιστοίχο ρόλο του γονιού και του δασκάλου. Το πρώτο κοινό χαρακτηριστικό σχολείου και οικογένειας είναι ότι είναι, όπως λέμε, συστήματα, ανθρώπινα συστήματα, θα εξηγήσω, και έχουν ένα κοινό στόχο, αν θέλετε, προετοιμάζουν τον νέο άνθρωπο για να βγει στη ζωή, πολύ απλά. Η οικογένεια είναι αρχαιότερος θεσμός από το σχολείο. Βέβαια, ως ανθρώπινα συστήματα και η οικογένεια και το σχολείο έχουν τα εξής κοινά σε όλα τα ζωντανά συστήματα χαρακτηριστικά. Σύστημα εννοούμε ένα σύνολο νερών που μεταξύ τους αλληλεπιδρούν και είναι δομημένα με έναν ορισμένο τρόπο ιεραρχικό, με ανώτερα και κατώτερα επίπεδα. Η οικογένεια και το σχολείο, εξεταζόμενα από αυτή την οπτική, αναγνωρίζονται ως πιο πολύπλοκα συστήματα, επειδή ακριβώς είναι ζωντανά, από ότι ένα μη ζωντανό σύστημα, όπως μια μηχανή. Είναι επίσης αυτορυθμιζόμενα, δηλαδή αυτοελέγχονται και αυτοδιευθύνονται κατά την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον τους, αναπροσαρμόζοντας συνεχώς τις λειτουργίες τους και τις δομές τους με σημαντικό βαθμό ελευθερίας. Έχουν, όπως λέμε, χαμηλή ελεγξιμότητα, δηλαδή είναι αποτελέσματα ανθρωπίνων πράξεων και όχι σχεδιασμού αυτά που κάνουν. Και τέλος είναι δυναμικά, δηλαδή έχουν σκόπιμη δράση, είναι ενεργητικά και αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Το σχολείο είναι θεσμός του γραπτού πολιτισμού. Υπάρχει και από τότε που υπάρχει γραφή. Μόνο στους προφορικούς πολιτισμούς δεν υπάρχει σχολείο και εκεί βέβαια μαθαίνουν οι άνθρωποι, αλλά όχι μέσα σε σχολεία. Με τη μορφή ωστόσο που το ξέρουμε σήμερα το σχολείο, δημόσιο υποχρεωτικό για αγόρια και κορίτσια, είναι καρπός της νεωτερικότητας, προϋποθέτει το διαφωτισμό. Η οικογένεια, αντίστοιχα στην ελληνική κοινωνία, με προϊστορία αιώνων, τις τελευταίες δεκαετίες έχει αλλάξει ριζικά σε πολλούς τομείς. Η αναθεώρηση του σκοπού για τη δημιουργία οικογένειας συνδέεται και τελικά οδηγεί σε βασικές ανακατατάξεις που αφορούν τις αξίες, τους ρόλους και τους κανόνες συμπεριφοράς. Και το σχολείο και η οικογένεια μορφοποιούν τον νέο άνθρωπο, ετοιμάζοντάς τον να ζήσει ως ενήλικα στην κοινωνία. Ο Γκέτε το λέει επιγραμματικά,
μιλώντας για την οικογένεια, ότι η οικογένεια έχει σκοπό να δώσει ρίζες και φτερά στον νέο άνθρωπο. Και το σχολείο προετοιμάζει το παιδί για τη ζωή του ενήλικα, παρέχοντας γνώση, δυνατότητα συναναστροφής με τους συνομιλίκους και οριοθέτηση. Οι μαθητές στο σχολείο παραλαμβάνουν κάτι. Κάτι που βασικά έχει να κάνει με το παρελθόν της ανθρωπότητας. Και καλούνται να το διαφυλάξουν, να το συνεχίσουν ή να το αλλάξουν. Δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό και των δύο θεσμών, οικογένειας και σχολείου, είναι αυτό που λέμε το στοιχείο της υποχρεωτικότητας και της μη επιλογής. Δεν διαλέγουμε τους γονείς μας, ούτε μέχρι ενός σημείου το σχολείο που θα φοιτήσουμε. Δεν διαλέγεις τους μαθητές σου, ούτε τα παιδιά σου, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Οι μαθητές στην υποχρεωτική εκπαίδευση δεν επιλέγουν ούτε αν θα πάνε σχολείο, ούτε πότε θα πάνε, ούτε σε ποιο σχολείο θα πάνε, ούτε πότε θα καθίσουν στη θέση τους και πότε θα σηκωθούν, ούτε πολλό μάλλον τι θα μάθουν και από ποιον θα το μάθουν. Σε αυτόν λοιπόν τον χώρο διαμορφώνεται, όπως γράφει ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, με τη συνδρομή προφανώς και άλλων κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων έξω από το σχολείο, το ελεύθερο άτομο, η αυτόνομη προσωπικότητα. Οι θεσμοί δημιουργούνται με σκοπό, έρχομαι σε ένα τρίτο χαρακτηριστικό, εκτός των άλλων, να δαμάσουν τις καταστροφικές δυνάμεις που δρούν διαρκώς στον άνθρωπο. Όλοι μας έχουμε ένα κομμάτι μέσα μας που θέλει να καταστρέψει τους θεσμούς, τα πλαίσια. Ακριβώς επειδή οι καταστροφικές δυνάμεις είναι συμφασμένες με τα θεμέλια των θεσμών, αισθανόμαστε ότι βρίσκονται το σχολείο και η οικογένεια διαρκώς σε κρίση και υπό την απειλή της διάλυσης. Οι άνθρωποι γεννιόμαστε ως ανοιχτά συστήματα, με την ικανότητα να συμμετέχουμε, να σχετιζόμαστε. Έχουμε μια βασική ανάγκη, την ανάγκη να δημιουργούμε δεσμούς. Αυτή η ανάγκη είναι τόσο βασική όπως και η πείνα και η δίψα. Παράλληλα, βασικό στοιχείο κάθε ανθρώπινης ομάδας είναι η σύγκρουση. Δηλαδή, θέλω να ανήκω στο σχολείο μου, να καμαρώνω γι' αυτό, για την οικογένειά μου, αλλά και θέλω να σας το χαλάσω. Να το χαλάσω γενικώς. Θέλω να επιτεθώ. Δεν επιτιθέμεθα μόνο σε ό,τι μας απειλεί, επιτιθέμεθα και σε ό,τι μας αγαπάει και αγαπάμε. Οι θεσμοί δίνουν, επομένως, θα λέγαμε, στην εγγενή παράνοια της κοινωνίας μια μέθοδο για να συγκρατηθεί το στερέωμα της κοινωνίας. Τελικά, αναγνωρίζοντας το εγγενές στην ανθρώπινη φύση μας καταστρεπτικό κομμάτι, καταλαβαίνουμε πως έρχονται στιγμές που δεν μας σώζει κανένας θεσμός, κανένας κανόνας, κανονισμός, καμιά επιτροπή. Όμως, αναγνωρίζουμε ότι όλα αυτά μπορούμε και οφείλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να καθησυχάσουμε και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Αλλιώς μας περιμένει το χάος. Και αυτό είναι χειρότερο. Αλλά αυτή ακριβώς η συνειδητοποίηση ότι μέσα μας έχουμε αυτή την καταστρεπτική τάση και όμως χρειαζόμαστε τους θεσμούς, έχει και την αίσθηση του τραγικού. Και ας έρθουμε σε ένα τέταρτο χαρακτηριστικό κάθε θεσμού και επομένως και του σχολείου και της οικογένειας. Τον τρόπο λειτουργίας του. Πώς επιτελεί το σκοπό του. Υπάρχουν σε όλους τους θεσμούς και στην οικογένεια και το σχολείο διαδικασίες και κανόνες. Δεν νοείται παραδείγματος χάρη οικογένεια ή σχολείο χωρίς κανόνες. Προηγουμένως, ορίσαμε την οικογένεια και το σχολείο ως ζωντανά συστήματα. Σε κάθε σύστημα διακρίνουμε τα όρια και το περιβάλλον του. Ως όρια ενός συστήματος, ορίζουμε την νοητή γραμμή που περικλεί τα στοιχεία του συστήματος και τις μεταξύ τους σχέσεις. Ό,τι περικλεί αυτή η γραμμή ανοίξει το σύστημα. Ό,τι βρίσκεται εκτός αυτής ανοίξει το περιβάλλον του. Δηλαδή στους παράγοντες που αλληλεπιδρούν με το σύστημα χωρίς να τελούν υπό τον έλεγχο του. Και να το κάνω πιο σαφές με ένα παράδειγμα. Το σχολείο μου φερετινό σύστημα περιλαμβάνει εντός των ορίων του τους μαθητές, εκπαιδευτικούς, το διοικητικό και άλλη φύσεως προσωπικό. Οι γονείς, το Υπουργείο Παιδείας, η γειτονιά που ανήκει το σχολείο μου είναι τμήμα του περιβάλλοντος του σχολείου, με το οποίο είναι σε αλληλεπίδραση. Ανάλογα εσύ και για μια οικογένεια. Όλα λοιπόν τα συστήματα έχουν όρια. Τα όρια όμως δεν πρέπει να είναι ούτε άκαμπτα, ούτε ανυπάρκτα. Χρειαζόμαστε τα πλαίσια των κανόνων, την τυπικότητα των θεσμών. Είναι όμως απαραίτητα αυτά τα όρια
να έχουν μια ελαστικότητα, μια ευρύτητα που θα επιτρέπει στο καινούριο να παρουσιάζεται όταν είναι η ώρα. Δεν πρέπει η γραφειοκρατία των κανόνων να υπερρυθμίζει την πορεία της αγωγής, διότι τότε μας απαλλάσσει από την ατομική ευθύνη. Ταυτοχρόνως, να μην ξεχνάμε ότι κάθε μορφή, κάθε όριο, ψυχικά από πολλούς και ιδίως από τους εφήβους, βιώνεται ως ένας περιορισμός παντοδυναμίας. Και αυτό για τους εφήβους της Φιλιππίνης είναι αναγκαίο για την ανάπτυξή τους. Ο νέος άνθρωπος μέσα στην οικογένεια, όπως και στο σχολείο, έχει να επιτελέσει μια πορεία. Θα ακολουθήσει μια διαδικασία. Για να πορευτεί μέσα σε αυτή τη διαδρομή, χρειάζεται ένας οδικός χάρτης. Τα σήματα πορείας αυτού του χάρτη σημαδεύουν τα περάσματα που δηλώνουν μια ποιοτική αλλαγή. Παραδείγματος χάρη, Φερρυππίν, το παιδί από το δημοτικό πηγαίνει στο γυμνάσιο και μετά στο λύκειο. Ή το παιδί που γίνεται έφηβος. Είναι στιγμές κρίσεως αυτές, τις οποίες, για να αναφερθώ στο σχολείο, η κοινότητα η σχολική Φερρυππίν έχει θεσπίσει ως φραγίδες επικύρωσης των αλλαγών. Η αλλαγή δημοσιοποιείται, αναγνωρίζεται, επισημοποιείται και στη συνέχεια παραλαμβάνεται από την κοινότητα. Παραδείγματι, στο σχολείο, ο έλεγχος προβιβασμού στην επόμενη τάξη. Όλα αυτά είναι διαδικασίες που επισημοποιούν κάποιες αλλαγές. Ο αριστούχος παίρνει ένα βραβείο ή ο μαθητής που με τις εκλογές είναι πρόσωπος του 15 μελούς. Ή στην οικογένεια αντίστοιχα, ο έφηβος που αξίζει την εμπιστοσύνη των γονιών του ώστε να έχει δικά του κλειδιά του σπιτιού. Ο γιος που πάει στρατιώτης, η κόρη που φεύγει να σπουδάσει. Κάθε τέτοιο πέρασμα έχει θεσπιστεί κάποια στιγμή στην ιστορία της συγκεκριμένης κοινότητας, της οικογένειας, του σχολείου και ούτω καθεξής. Στο σχολείο, ας πούμε, υπάρχουν οι τρόποι αξιολόγησης των μαθητών, οι αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων και πολλές άλλες λειτουργίες του θεσμού που σηματοδοτούν τέτοια περάσματα. Τα σήματα αυτά στην πορεία είναι δοσμένα από την ευρύτερη κοινότητα και την ιστορία της, αλλά επανειδρύονται κάθε φορά στην προσωπική πορεία διαμόρφωσης της ταυτότητας ενός μαθητή ή του παιδιού. Το πέρασμα υπάρχει γι' αυτό, αλλά πρέπει να το διαβεί για να αποκτήσει υπόσταση, να γίνει πραγματικό. Και ερχόμαστε σε ένα πέμπτο χαρακτηριστικό της οικογένειας και του σχολείου που σχετίζεται με τον ρόλο του γονιού και του εκπαιδευτικού. Ως θεσμοί, το σχολείο, η τάξη και η οικογένεια επιτελούν, θα λέγαμε, κατεξοχήν μητρική λειτουργία. Η όρια αυτή είναι παρμένη από την ψυχανάλυση. Τι σημαίνει επιτελεί το σχολείο και η οικογένεια μητρική λειτουργία? Καλούνται να εμπνέουν ασφάλεια, προστασία, αίσθημα ανήκειν, σταθερότητα. Αντιστοίχως, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς ως ρόλοι επιτελούν μάλλον πατρική λειτουργία. Τι σημαίνει πατρική λειτουργία? Καλούνται να βάζουν όρια, να εμπνέουν σεβασμό, εμπιστοσύνη. Κομβικό σημείο για να λειτουργήσουν ομαλά τα πράγματα είναι να μην ξεχνάμε ότι και ο δάσκαλος με τον πρωτίστως καταγωγικό του ρόλο και η μητέρα ή ο πατέρας τα καθοριστικά πρόσωπα στη ζωή όλων μας, τα πρώτα κρίσιμα χρόνια της ζωής μας, καλούνται να επιτελέσουν το έργο τους μέσα σε σχέση ανισότητας. Στο σπίτι και στο σχολείο κάποιοι είναι ενήλικες και κάποιοι τα παιδιά που μεγαλώνουν. Οι σχέσεις στη βάση της δεν είναι ισότιμοι. Στο σχολείο ο δάσκαλος οφείλει να αναλάβει το ρόλο του ενηλίκου. Τι σημαίνει ενηλίκος? Στήριγμα ταύτισης και επιθετικότητας. Στη συνέχεια, αν θέλετε, μπορούμε να τα εξηγήσουμε αυτά. Χωρίς να φτάνει αναγκαστικά ως το σημείο να ικανοποιεί τις επιθυμίες του παιδιού, να του προσφέρει ευκαιρίες για να αντιστέκεται στις επιθυμίες του. Και να είναι πάντοτε ο μεσολαβητής, ο δάσκαλος, ανάμεσα σε αυτό και τον εξωτερικό κόσμο. Μόνο αυτός μπορεί να βοηθήσει τον νέο να συγκροτήσει το εγώ του, οδηγώντας τον να υιοθετεί μαζί με τους άλλους τους κανόνες λειτουργίας των σχέσεων και να σέβεται το οργανωμένο πλαίσιο απαιτήσεων της κοινωνίας. Να έρθουμε στην οικογένεια. Ένας οικογενειακός θεραπευτής πέθανε πρόσφατα, ο Σαλβαντόρ Μινούτσι, έλεγε απευθυνόμενος σε γονείς, λέγοντας για το θέμα αυτό. Ανοίγω εισαγωγικά τα δικά του λόγια. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα που διέπει την ανατροφή ενός παιδιού, ώστε να κρίνουμε δίκαια όσους συμμετέχουν σε αυτή. Οι γονείς δεν μπορούν να προστατεύουν και να καθοδηγούν χωρίς ταυτόχρονα να ασκούν έλεγχο και να θέτουν περιορισμούς.
τα παιδιά δεν μπορούν να μεγαλώνουν και να εξαρτητοποιούνται χωρίς να απορρίπτουν και να επιτίθενται. Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης είναι σύμφυτη με τη σύγκρουση. Συχνά παιδιά και γονείς και μερικές φορές οι θεραπευτές παραλληλίζουν την ιδανική οικογένεια με μια δημοκρατία. Όμως υποθέτουν λαθασμένα ότι μια δημοκρατική κοινωνία δεν έχει ηγέτη. Ή ότι η οικογένεια είναι μια κοινωνία ομοτήμων. Για την αποτελεσματική λειτουργία μιας οικογένειας απαιτείται οι γονείς και τα παιδιά να αποδέχονται το γεγονός ότι η διαφοροποιημένη χρήση της εξουσίας είναι ένα απαραίτητο συστατικό για το γονεϊκό υποσύστημα, που έτσι μετατρέπεται σε ένα εργαστήριο κοινωνικής εκπαίδευσης για τα παιδιά, τα οποία παιδιά έχουν ανάγκη να μάθουν πώς να διαπραγματεύονται σε καταστάσεις άνησης κατανομής της δύναμης. Κλείνει τη σαλούτα. Φτάσαμε στο έκτο και ένα από τα πιο δύσκολα χαρακτηριστικά του ρόλου του δασκάλου και του γονιού. Είναι το χαρακτηριστικό που έχει να κάνει με το τέλος της σχέσης. Κάθε σχέση που δημιουργούμε την τρώει η αγωνία του τέλους. Και η ανατροφή στο σπίτι και η αγωγή στο σχολείο είναι μια προετοιμασία αποχωρισμού. Τα παιδιά δεν μας ανήκουν. Μας δόθηκαν σαν δώρο για να καταφέρουμε μέσα από τον πατρικό και μητρικό ρόλο εμείς να μεγαλώσουμε, να οριμάσουμε και να προσφέρουμε τη σειρά μας στην αλυσίδα των γενεών αυτά που οι δικοί μας γονείς μας παρέδωσαν. Και ο δάσκαλος και η δασκάλα καλείται κάποια στιγμή να αφήσει το μαθητή να φύγει από κοντά του, να τον ξεπεράσει. Και τις περισσότερες φορές δεν βλέπει ο ίδιος ο δάσκαλος τα αποτελέσματα της παιδαγωγικής δουλειάς του, μιας και η ψυχραιμότερη αποτίμηση του τι πήρας μαθητής από το σχολείο απαιτεί απόσταση δεκαετιών. Μιλάω επομένως για το γεγονός ότι σχολείο και οικογένεια είναι χώροι όπου αμφότεροι, γονείς και παιδιά, δάσκαλοι και μαθητές, εκπαιδευόμαστε για το τέλος. Καλούμαστε να μαθαίνουμε να αποχωριζόμαστε. Να αποχωριζόμαστε κομμάτια του εαυτού μας, της φαντασιώσης παντοδυναμίας, τις ιδεολειψίες μας και τέλος τους ίδιους τους ανθρώπους που σχετιστήκαμε στενά μαζί τους. Νομίζω πως γίνεται φανερό ύστερα από αυτά ότι δεν γίνεται σχολείο και οικογένεια να μην συνεργάζονται, με την έννοια ότι αφού συνυπάρχουν, συνεξελίσσονται και αλληλεπιδρούν στην ίδια κοινωνία. Συχνά λησμονούμε ότι ο ίδιος άνθρωπος είναι στο σπίτι γονιός και στο σχολείο δάσκαλος. Όσο και αν αλλάζει η συμπεριφορά ή η ρόλη, το ίδιο πρόσωπο είναι μαθητής και παιδί στα διαφορετικά πλαίσια της τάξης της οικογένειας του. Ίσως πάλι λανθάνουν της προσοχής μας οι αλλαγές που υφίστανται οι δύο θεσμοί με την πάροδο του χρόνου. Διεκπαιδευτικά, έχουμε σκεφτεί πόσα πράγματα έχουν αλλάξει στην οικογένεια και στο σχολείο στην πατρίδα μας τα τελευταία 50 χρόνια. Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία δεν είναι ίδια με αυτή που μεγάλωσαν οι σημερινοί μεσήλικες. Ο σκοπός της έχει αναθεωρηθεί. Το διαζύγιο είναι ευκολότερο. Οι ρόλοι, πατέρας, μητέρα, παππούς, θείος κλπ, παιδί, χρειάζεται να επανανοηματοδοτηθούν από τον καθένα. Όχι λες και όλα αρχίζουν από το μηδέν, αλλά δεν είναι αυτονόητα δοσμένα κοινωνικό το τρόπο. Σήμερα η επικοινωνία και η φιλία την εποχή του Facebook και του Instagram διαφέρει από την εποχή της δικτατορίας και τον πρώτο χρόνο της μεταπολίτευσης που εμείς ήμασταν έφηβοι. Παρομοίως, τι αλλαγές έχουν γίνει στο σχολείο, δειγματοληπτικά. Το σχολείο έχει πάψει προπολού να είναι ο κύριος θεσμός μετάδοσης γνώσεων στους μαθητές. Και είναι τεράστιο θέμα πώς σε αυτό το σχολείο χρειαζόμαστε μια νέα δημοκρατική αυθεντία που θα εμπνεύσουμε στους μαθητές μας και όχι την παλιά αυταρχική. Στην Ελλάδα, ο εκπαιδευτικός κοντά 40 χρόνια τώρα δεν αξιολογείται από κανέναν για τη δουλειά που κάνει. Ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος αξιολογεί τους μαθητές του καθημερινά και με συνέπειες για την εξέλιξή τους. Υπάρχει δε μια λαϊκιστική τάση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης να εκπαιδεύονται οι μαθήτρες και οι μαθητές μας με βάση την άρρητη μεν πανθομολογούμενη δε αρχή ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, όπως θέλεις και όποτε το θέλεις, χωρίς καμία συνέπεια. Οι παραπάνω αντιπροσωπευτικές αναφορές στις αλλαγές που συνέβησαν στο σχολείο και την οικογένεια την τελευταία πεντηκοταετία δεν έχουν με κανένα τρόπο αξιολογικό χαρακτήρα, αλλά καθαρά περιγραφικό.
Βοηθούν όμως, προχωρώντας στο κλείσιμο της παρουσίασής μου, να εστιάσουμε στους ρόλους του εκπαιδευτικού και του γονιού και να αναζητήσουμε τρόπους να κατανοήσει ο ένας τον άλλο, να αναγνωρίσουν τις αμοιβαίες προσδοκίες και έτσι να αναζητηθούν κοινοί τόποι στο έργο της ανατροφής των παιδιών μας. Τι περιμένει αλήθεια ο γονιός από τον δάσκαλο των παιδιών του? Αναφέρθηκε πριν και ο Σεβασμιότατος κάπου. Απαριθμώ σύντομα τρία πράγματα. Πρώτον, να συνεχίσει. Εννοώ τι περιμένει ο γονιός από τον δάσκαλο. Να συνεχίσει, να συμπληρώσει, να βελτιώσει αυτό που κάνουν η μητέρα και ο πατέρας στο σπίτι. Δεύτερον, να ενισχύσει το γονεϊκό ρόλο. Να μην τον υποσκάψει. Να αναγνωρίσει ότι οι γονείς κάνουν καλή δουλειά στο σπίτι. Και τρίτον, να καταλάβει την ταύτιση των γονιών με τα παιδιά τους. Αυτό το τελευταίο αρχίζει από τις φυσιολογικές προσδοκίες που νιώθει ο κάθε γονιός και φτάνει σε ακραίες μορφές παθολογίας, όπου δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν συναισθηματικά η μάνα από την κόρη, ο πατέρας από το γιο κλπ. Αντίστοιχα, τι περιμένει ο δάσκαλος από τους γονείς των μαθητών του? Πρώτον, να αναγνωρίσουν οι γονείς τις δυσκολίες του εκπαιδευτικού έργου. Όσοι είστε εκπαιδευτικοί, ξέρετε το συχνά λεγόμενο ότι μια ώρα στην τάξη μπορεί να είναι πιο επίπονη και από 5 ώρες γραφείο. Δεύτερον, να συμφωνούν οι γονείς κάπως με τη δουλειά του δασκάλου. Να μην νιώθει ο ένας ότι λέει άσπρο και ο άλλος μαύρο. Αν και αυτή η προσδοκία δεν είναι πάντοτε ρεαλιστική και ο εκπαιδευτικός οφείλει κατά τον νόμο να δουλεύει με ό,τι μαθητές έχει συντάξει. Και τρίτον, να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα του παιδαγωγικού ρόλου. Όπως οι γονείς ταυτίζονται με τα παιδιά τους και οι δάσκαλοι ταυτίζονται με τις μαθητές τους. Και βεβαίως οι μαθητές ταυτίζονται με τους δασκάλους τους. Είναι οι δάσκαλοι, εκτός της ομάδας των συνομιλίκων, τα πιο σημαντικά έξω οικογενειακά πρόσωπα των μαθητών τους, με ό,τι θετικό ή αρνητικό επιφέρει αυτό. Αυτή η αμοιβαία κίνηση κατανόησης του εαυτού και του άλλου είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε συνεργασία ανάμεσα στο γονιό και τον εκπαιδευτικό, την οικογένεια και το σχολείο. Γιατί το μείζον ζήτημα στην εκπαίδευση είναι ο δάσκαλος. Κατά τη γνώμη μου. Το μείζον ζήτημα στην οικογένεια είναι οι γονείς. Αν θέλουμε να αλλάξει κάτι στην εκπαίδευση, χρειάζεται πρωτίστως να ασχοληθούμε με τον εκπαιδευτικό. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε μια οικογένεια, θα ασχοληθούμε με τους γονείς. Αν αμφίβολα η υλικοτεχνική υποδομή, το εξεταστικό σύστημα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αμοιβή του εκπαιδευτικού επηρεάζουν το παιδαγωγικό αποτέλεσμα. Παρομοίως, δεν αμφιβάλλει κανείς ότι η άνοδος του ιδιωτικού υπαίδευου, οι πολλαπλές ευκαιρίες επικοινωνίας και εξέλιξης που έχουν τα σημερινά παιδιά και η κοινωνική ανεκτικότητα και η στήριξη σε νέες μορφές οικογένειας όπως οι μονογονεϊκές ανοίγουν προοπτικές άγνωστες μέχρι τώρα στην ελληνική πραγματικότητα. Όμως, και εδώ θα παραφράσω το Πικιδίδη, όσο είναι ίδια η ανθρώπινη φύση, ο άνθρωπος παραμένει το μέγα πρόβλημα. Επομένως, η φροντίδα του εαυτού, για να θυμηθούμε το σχετικό πρόσχεση αυτό του Μεγάλου Βασιλείου, οφείλει να είναι το κέντρο του γονεϊκού και παιδαγωγικού ρόλου. Ο γονιός και ο δάσκαλος, στην επαφή τους με τα παιδιά, ξαναζούν ασυνείδητα τη δική τους πορεία, από βρέφη μέχρι έφη. Ό,τι βιώματα έχουμε μέσα μας ως γονείς ή δάσκαλοι, επεξεργασμένα ή ανεπεξέργαστα, πέραν των σπουδών μας, των προσωπικών αλλαγών και πεπιθήσεων, αυτά τα βιώματα θα διαμορφώσουν τη συμπεριφορά στο παρόν. Επιτρέψτε μου κλείνοντας να αναφέρω επιγραμματικά 6 πράγματα που κατά τη γνώμη μου οφείλει να κάνει κάθε γονιός και κάθε παιδαγωγός. Μια to-do list που θα έλεγαν και οι νεότεροι. Κάθε γονιός και κάθε παιδαγωγός λοιπόν οφείλει να έχει μάθει ή να μαθαίνει να προσδιορίζει τις παρορμήσεις και τις επιθυμίες του. Να συνειδητοποιεί τα κίνητρά του. Να αποσωθυνίζει τις εσωτερικές του συγκρούσεις. Να ξαναβρίσκει τις ρίζες και τη φύση της παιδικότητάς του. Να ανακαλύπτει αυτό που τον παροτρύνει να δρά με αυτόν ή εκείνον τον τρόπο. Και τέλος, να επερνικά τα εμπόδια που προέρχονται από τον ίδιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κίσα. Πατέρα Σοφρόνιε, ο Πανοσελογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρης Σοφρόνιος Γουτζίνης,
ο οποίος είναι πρωτοσυγγελέβων στην Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης. Έρχεται από πολύ μακριά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κόπο που έκανε. Είναι θεολόγος, είναι εκπαιδευτικός, καθηγητής, συγγραφέας. Ο πατέρας Σοφρόνη έχει το λόγο. Πανιερότατε Άγιε Θερμοπυλών, σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τόσο τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο, τον Άγιο Πρωτοσύγγελο, τον πατέρα Σιμεώ Βενετσιάνο, επικεφαλής του Ιδρύματος Νεότητας και οικογένεια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής για την πολύ τιμητική πρόσκληση, η οποία δεν αντανακλά μόνο στο πρόσωπο του ομιλούντος, αλλά αποδίδει τιμή και στην ακριτική μας Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου και σε σεβασμένο το κειμενάρχη μας και γέροντά μας, κύριο Παντελεήμονα. Μετά από τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που προηγήθηκαν, θα σας παρουσιάσω ένα διαφορετικό απουσιολόγιο. Θυμόμαστε όλοι το απουσιολόγιο των σχολικών μας χρόνων. Οι παλαιότεροι το θυμόμαστε σε έντυπη μορφή. Σήμερα έχει καταστεί πλέον ψηφιακό, ηλεκτρονικό. Το δικό μας είναι λίγο διαφορετικό από αυτά που ξέρουμε, αυτό που θα δούμε απόψε. Γιατί σε αυτό δεν θα αναγράψουν ονοματεπώνυμα μαθητών που είναι απόντες από την διδακτική ώρα, αλλά εκείνα τα γνωρίσματα, τις ποιότητες και τις δράσεις που θα έπρεπε να είναι παρούσες στη σχέση σχολείου, γονέως και μαθητή, αλλά απουσιάζουν, και αντιστρόφως εκείνες τις τάσεις, τις νοοτροπίες και τα δεδομένα που θα έπρεπε να απουσιάζουν ή έστω να μετριάζονται, προκειμένου να ευδοκιμεί αυτή η συνάντηση και η συνεργασία, αλλά δυστυχώς είναι παρούσες και ενδεχομένως πολλές φορές να είναι και κυρίαρχες. Εξάλλου, ο τίτλος της απόψινής εκδήλωσης μιλά για μια ενδεχόμενη απουσία με εκείνο το «δεν» μέσα στην παρένθεση, έτσι την απουσία συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας στο διαρκώς εξελισσόμενο γεγονός της αγωγής των παιδιών. Το πρόσωπο του μαθητή είναι εκείνο που συνδέει το σχολείο με την οικογένεια, τους εκπαιδευτικούς με τους γονείς. Και πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ ότι για τον μαθητή ο χρόνος που περνά στις διδακτικές αίθουσες και για την Ελλάδα πρέπει σε αυτές να συνυπολογίσουμε τις αίθουσες των ποικίλων φροντιστηρίων που υπάρχουν πέρα από την τυπική εκπαίδευση, είναι πολλαπλάσιος του χρόνου που περνά με την οικογένεια, τουλάχιστον τις καθημερινές, αλλά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Η αίθουσα λοιπόν διδασκαλίας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς του. Και μόνο για αυτόν τον λόγο θα περίμενε κανείς πως η συνάντηση και η συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων μαθητών θα ήταν αυτονόητη. Όμως, ένας από τους πρώτους απόντες που θα καταγράψουμε στο απουσιολόγιο μας απόψε είναι ακριβώς το ενδιαφέρον για αυτή τη συνεργασία και την καλλιέργειά της. Δυστυχώς, ούτε η σχολική μονάδα, ούτε και η οικογένεια θέτουν ως προτεραιότητα τη συνεργασία αυτή. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια και σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση του σχολείου με το περιβάλλον
και ιδιαίτερα στη σχέση του σχολείου με την οικογένεια του μαθητή. Οι σχέσεις μάλιστα αυτές καθορίζονται ως ένας από τους σημαντικούς παράγοντες για την αποτελεσματικότητα μιας σχολικής μονάδος, ακόμη και με μια χρησιμοθυρική προσέγγιση. Ωστόσο, ο συγκεντρωτισμός του εκπαιδευτικού μας συστήματος, η έλλειψη χρόνου από τους εκπαιδευτικούς, η πίεση για την κάλυψη της διδακταίας ύλης, η απουσία ενδεχομένως υποστήριξη σε θέματα σχέσεων οικογένεια-σχολείου από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης και ειδικότερα η απουσία επιμόρφωσης και κατάδυσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης σχέσεων οικογένειας και σχολείου, είτε στην αρχική μας εκπαίδευση ως εκπαιδευτική, είτε στην κατοπινή μας επιμόρφωση, είναι κάποιοι από τους λόγους που καθιστούν τη σχολική μονάδα επιφυλακτική μπροστά στην ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων με την οικογένεια. Έχει όμως διατυπωθεί επιγραμματικά η άποψη ότι ο καλός δάσκαλος χωρίς αμφιβολία είναι ό,τι πολυτιμότερο για την εκπαίδευση του παιδιού, του μαθητού, όμως και οι καλύτεροι γονείς μπορούν να κάνουν τον δάσκαλο ακόμη πιο αποτελεσματικό. Γι' αυτό στάσεις και πρακτικές όπως είναι η ειλικρίνεια, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η απουσία επικριτικής διάθεσης είναι απαραίτητες για να χτιστεί η όποια σχέση συνεργασίας. Ο διευθυντής και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα τέτοιο τρόπο επικοινωνίας με τους γονείς που να αποφεύγονται παρεξηγήσεις, παρερμηνίες, εντάσεις και συγκρούσεις. Ανέφερε ο Σεβασμιότατος προηγουμένως κάποια βιωματικά παραδείγματα στα οποία θα μπορούσε και ο ομιλόν να προσθέσει άλλα τόσα από την εκπαιδευτική μας δραστηριότητα. Απλά θα αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο. Όταν ήρθε η μητέρα μιας μαθήτριας να διαμαρτυρηθεί γιατί πήρε 19 στο πρώτο τετράμινο στο Λύκειο, στα θρησκευτικά, η κόρη της και όχι 20, την επόμενη ημέρα ήρθε το κορίτσι και με έπιασε, τρίτη Λυκείου σας παρακαλώ, και μου λέει, «Πατέρ, σας παρακαλώ, πείτε κάτι στη μάνα μου, να μην με αγχώνει τόσο πολύ με τους βαθμούς». Καταλαβαίνετε τώρα πώς ήταν η κατάσταση. Λοιπόν, τώρα, ας δούμε την άλλη πλευρά του λόφου, γιατί οι γονείς ενδεχομένως δεν προσεγγίζουν το σχολείο. Έχουν τους δικούς τους λόγους για να αποφεύγουν ως επιτοπλίστων αυτή τη συνάντηση. Κάποιοι ενδεχομένως να νιώθουν να μην μπορεί να εμπλακούν στα σχολικά δρόμενα, γιατί δεν είναι σε θέση λόγω ενδεχομένως ενός χαμηλού μορφωτικού επίπεδου ή μιας κοινωνικής κατάστασης χαμηλής να βοηθήσουν τα παιδιά τους ή και απλά γιατί η πίεση της καθημερινότητας, οι βιοπάλοι δεν τους δίνουν τον χρόνο για να το κάνουν. Κάποιοι άλλοι γονείς πιστεύουν ότι η εκπαίδευση αποτελεί εξ ολοκλήρου καθήκον και ευθύνη του σχολείου και δεν αφορά τους ίδιους, η εκπαιδευτική διαδικασία εννοώ μέσα στην τάξη και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν το σχολείο ως ένα κρατικό και απρόσιτο γραφειοκρατικό μηχανισμό και όσοι είμαστε εκπαιδευτικοί αρκεί να κοιτάξουμε το email μας κάθε μέρα πόσες διαταγές μας έρχονται και πόσες εγκύκλοι από το Υπουργείο και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι εν πωλής είναι πλέον το σχολείο ένας απρόσεχος γραφειοκρατικός μηχανισμός, τον οποίο οι γονείς θα επιθυμούσαν να αποφύγουν. Γι' αυτό σπάνια πηγαίνουν στο σχολείο για να κουβεντιάσουν θέματα που αφαιρούν τα παιδιά τους πέρα από το βαθμολογικό. Θα πρέπει επίσης να καταστεί κατανοητό και να περάσει στους οργανωμένους συλλόγους γονέων και κηδεμών αλλά και στον κάθε γονέα ξεχωριστά ότι
μέσα από τη διαμόρφωση καλών πρακτικών της σχολικής μονάδος, ότι η συμμετοχή του στη σχολική ζωή δεν είναι ούτε ανταγωνιστική, ούτε διοικητική επιβάλλεται στο σχολείο, αλλά πολύ απλά είναι συμπληρωματική προς το σχολείο. Οι γονείς μπορούν και αυτοί να λειτουργήσουν σαν πηγή διαφόρων μορφών μάθησης και εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως υποστηρικτές και όχι ως διαμορφωτές της διοίκησης της σχολικής μονάδας. Όταν λοιπόν ο γονιός και ο δάσκαλος καταφέρνουν να οριοθετούν τους ρόλους τους, επικοινωνούν ευκολότερα μεταξύ τους και η επιτυχία η σχολική του μαθητού τους δίνει χαρά, τους κάνει να χαίρονται. Όμως πολλές φορές δημιουργείται διάσταση μεταξύ γονέων και δασκάλων που οφείλεται σε σύγχυση ρόλων και στις συνέπειες που αυτή η σύγχυση προκαλεί. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των δύο αυτών συντελεστών, των εκπαιδευτικών και της οικογένειας. Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά σαν ένας χώρος εκπαίδευσης και των γονέων και η δημιουργία δομών στήριξης της οικογένειας, όπως είναι οι σχολές γονέων, που σιγά σιγά αρχίζουν να δημιουργούνται και σε περιφερειακό επίπεδο, όχι μόνο κεντρικά, μπορεί να δώσει την δυνατότητα και να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στον τρόπο αγωγής των παιδιών, σε μια νέα οπτική που θα έχουν οι γονείς απέναντι στα παιδαγωγικά προβλήματα που απασχολούν το παιδί. Και θα προσφέρει αυτή η νέα προσέγγιση ένα αίσθημα ανακούφισης. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προβληματικά εντός εισαγωγικών σεβασμιότητα παιδιά, για τα οποία κάποτε ο μόνος τρόπος απάντησης στο πρόβλημα ήταν ενδεχομένως η τιμωρία και ο φρονηματισμός. Η εκπαίδευση λοιπόν των γονέων ενισχύει το ρόλο τους και τους δίνει και μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση. Τους βοηθά να κατανοήσουν τη σημασία της πρόληψης και να δουν την υπόθεση της ψυχικής και σωματικής αγωγής των παιδιών σε μια καθολική διάσταση και τους βοηθάει να αντιληφθούν ότι η τιμωρία δεν είναι ποτέ απάντηση στο πρόβλημα. Η σύγχυση των ρόλων στην οποία αναφερθήκαμε επιτείνεται από το γεγονός ότι παρότι ο γονιός δεν συμμετέχει στη σχολική ζωή, θέλει να γίνεται δάσκαλος του παιδιού στο σπίτι αντικαθιστώντας το δάσκαλο. Και εδώ είναι η φρασιολογία των γονέων ή και των γιαγιάδων πλέον. Τελειώσαμε το δημοτικό, πήραμε το lower, έτσι, έχουμε μπει στο λύκειο, δίνουμε πανελλαδικές, όλοι μαζί το κάνουν. Πολλές φορές και οι παππούδες και οι γιαγιάδες, έτσι. Λοιπόν, στην περίπτωση όμως αυτή που ο γονιός είναι δάσκαλος του παιδιού στο σπίτι, έχει το παιδί ένα δάσκαλο περισσότερο και ένα γονιό λιγότερο μέσα στο σπίτι. Και το φαινόμενο αυτό να πέφτουμε με τα μούτρα πάνω στο παιδί και να το διαβάζουμε όπως λέμε, πολλές φορές μαρτυρεί και μια παθολογία για την ποιότητα της σχέσεως των συζύγων μεταξύ τους. Αυτό είναι βέβαια άλλη υπόθεση που δεν χωρά απόψε να την κουβεντιάσουμε. Και θα πρέπει οι γονείς οπωσδήποτε να είναι δάσκαλοι των παιδιών τους, όχι όμως στα σχολικά μαθήματα, αλλά στο μεγάλο μάθημα της ζωής. Όχι τόσο στα μαθήματα της σχολικής τάξης, αλλά στο μάθημα της καθημερινότητας του βίου. Τώρα, μία άλλη πραγματικότητα που θα έπρεπε αυτή τη φορά να απουσιάζει, αλλά είναι παρούσα και επηρεάζει τη σχολική και οικογενειακή ζωή, είναι η πραγματικότητα της βίας. Θέλω να θυμίσω εδώ σε όσους είναι σινεφίλ και τους αρέσει ο κινηματογράφος, δύο σχετικά πρόσφατες ταινίες του ελληνικού σινεμά, το Σπιτόκουτο και η Ψυχή στο Στόμα, που αναπαριστούν πολύ χαρακτηριστικά αυτήν την βία μέσα στην οικογένεια
Και επίσης, μια χθεσινή στατιστική που δημοσιεύτηκε, δεν την έχω στο κείμενο, χθες τη διάβασα, έχουμε την τελευταία τετραετία πάνω από 14.000 καταγεγραμμένα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Δεν ξέρουμε πόσα είναι τα μη καταγεγραμμένα. Μου λέμε για καταγεγραμμένα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Είναι λοιπόν η βία μια πραγματικότητα μέσα στη ζωή της οικογένειας και το έδειξε και ο Σεβασμιότατος προηγουμένως και ο κύριος Κίσας πιο έμεσα. Αυτή η βία που υπάρχει στο σπίτι, αυτή η βία έρχεται κάθε πρωί μέσα στις σχολικές τσάντες και φτάνει στο σχολείο. Και το σχολείο βέβαια φαίνεται να είναι μακριά από θέματα που απασχολούν τους εφήβους και αυτοί συχνά το κατηγορούν για αυτό και η αύξηση αυτής της βίας αντανακλά και την βία της κοινωνίας και μάλιστα υπάρχουν και περιοχές γκέτο όπου η κοινωνική βία αναπαράγεται και πολλαπλασιάζεται μέσα στο σχολείο. Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι η βία στο σχολικό χώρο είναι αποτέλεσμα όχι απλά της αδιαφορίας και της έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά και της ανίας που νιώθουν οι μαθητές μέσα στη σχολική τάξη. Πριν από 15 περίπου χρόνια, σε ένα μεγάλο λύκειο της Ξάνθης, ένας μαθητής έγραψε σε ένα φύλλο χαρτί τη λέξη «Βαριέμαι» και έβαλε από κάτω την υπογραφή του. Αυτό πήγε χέρι-χέρι, φρανίο-φρανίο σε όλη την τάξη. Συνυπέγραψαν όλοι οι μαθητές. Λοιπόν, αυτός ο μαθητής όμως σήμερα είναι ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης και συμμετείχε σε πειράματα του ΣΕΡΝ. Ο μαθητής που βαριότανε μέσα στη σχολική αίθουσα. Και ένα δεύτερο περιστατικό που φεύγει το παιδί από το σχολείο, ορφανό από γονείς, από πατέρα συγκεκριμένα, το σχολείο του βρίσκεται στις παρυφές της πόλης της Ξάνθης, στο περιαστικό Άρσος και τα παιδιά έρχονται με το αστικό στο σχολείο δωρεάν. Ο νεαρός όμως, επειδή λιώνει στο Facebook όλο το βράδυ, δεν ξυπνά ποτέ πριν τις 10 και πάντοτε έρχεται σχολείο την 4η ώρα, χάνει τις 3 πρώτες ώρες μάθημα. Και επειδή δεν υπάρχει η συγκοινωνία δωρεάν εκείνη την ώρα, τον ανεβάζει η μάνα του μεταξύ. Η μάνα του, είπαμε, είναι χείρα, έχει και άλλα παιδιά, έχει έναν πενιχρό μισθό και πληρώνει το ταξί για να τον φέρει στο σχολείο. Έρχεται σε ώρα που δεν υπάρχει διάλειμμα, που είναι τα παιδιά ήδη στην τάξη, τον αφήνει η μητέρα με το ταξί στο σχολείο και αυτός φεύγει με τα πόδια ξανά κάτω στην πόλη και πάει στην καφετέρια. Και γιατί το σχολείο πολύ απλά δεν τον ενδιαφέρει καθόλου, έχει τα προβλήματα λόγω της απώλειας του πατέρα του και ενδεχομένως πολύ λίγοι από εμάς τους εκπαιδευτικούς έχουμε τη διάθεση να σκύψουμε δίπλα του και να τον βοηθήσουμε. Έτσι λοιπόν η ανία που νιώθουν οι μαθητές στη διάρκεια της φοιτησής τους στο σχολείο μας οδηγεί, είναι παρούσα αυτή, αλλά είναι απόντες οι παράγοντες οι οποίοι απαντούν στην ανία και την διαγράφουν ως πραγματικότητα. Απουσιάζει η όρεξη, η διάθεση, το ενδιαφέρον, η δημιουργικότητα. Έχουν καταδικαστεί σε θάνατο από το ίδιο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, τα είπε Σεβασμιότατος προηγουμένως. Και η ανία κυριαρχεί σε αυτό εδώ και δεκαετίες και τελικά το γενικότερο κλίμα που επικρατεί σε ένα σχολείο επηρεάζει περισσότερο την επίδοση από τις όποιες καλές διαθέσεις και ικανότητες του μεμονωμένου εκπαιδευτικού που έχει τη διάθεση και στην οποία αναφερθήκαν και οι προλαλήσαντες νωρίτερα. Είναι λοιπόν ανάγκη αυτή η συνεργασία να επιτευχθεί και τα ωφέλη που προκύπτουν από αυτήν είναι πάρα πολύ σημαντικά και αφορούν όλους. Έχουμε ωφέλη σε τρία επίπεδα. Έχουμε ωφέλη για την ίδια την οικογένεια, για τους γονείς.
τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης με τα παιδιά τους, την βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της αποτελεσματικότητας και την αλλαγή του γονεϊκού στυλ, ακόμη και τη διάβληση των ενδιαφερόντων τους και των σπουδών τους. Για το σχολείο έχουμε μετριασμούς των εντάσεων σχολείου και οικογένειας και ένα αίσθημα αποτελεσματικότητας για τους εκπαιδευτικούς εφόσον η συνεργασία αυτή βαθαίνει. Και για την κοινότητα την τοπική έχουμε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην γειτονιά, έχουμε την ανταπόκριση στις ανάγκες της και ένα ανοιχτό σχολείο που γίνεται το ίδιο ένας πόρος πολιτισμού για την τοπική κοινωνία. Τώρα, πριν να κλείσουμε αυτό το απουσιολόγιο, πρέπει να αναφέρουμε και τον μεγάλο εκείνο απόντα, όχι μόνο από τη σχολική ζωή, αλλά και από την οικογενειακή ζωή και από τις διαπροσωπικές σχέσεις, που είναι η αγάπη. Η αγάπη όχι ως συνέστημα ή ψυχολογισμός, αλλά σαν μια ένσαρκη και ψηλαχτητή πραγματικότητα που δεν είναι άλλη από το πρότυπο εκείνο του θεανθρώπου Κυρίου μας. Η ουμανιστική παιδεία, χωρίς Θεό, είναι αυτή η οποία γρήγορα έφτασε στη χρησιμοθυρία που ετοιμάζει έναν απάνθρωπο κόσμο για τα παιδιά μας. Τι άλλο σήμερα είναι το σχολείο, μάλιστα το Λύκειο, παρά ένα εξεταστικό κέντρο, και δεν μας ανησυχεί καθόλου το γεγονός ότι από πολύ νωρίς, τώρα πια ενδεχομένως και από την νηπιακή και παιδική ηλικία, όχι μόνο από την εφηβική, μαθαίνουμε τα παιδιά μας τον ανταγωνισμό και την ιδιοτέλεια μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αν η παραπάνω διαπίστωση είναι ορθή, μπορούν να μας διδάξουν πολλές φορές όχι μόνο οι τρεις ιεράρχες, αλλά και σύγχρονοι διανοητές για το που πρέπει να βαδίσουμε. Και νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε τον Ιωσήφ Σιφάκη, τον καθηγητή με καταγωγή από την Κρήτη που βρίσκεται στην Γαλλία και έχει μεγάλη έτσι, εξειδίκευση στους υπολογιστές και έχει πάρει το αντίστοιχο βραβείο Νόμπελ για τους υπολογιστές πριν 7 χρόνια. Ο οποίος σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα Το Βήμα έκανε την εξής παρατήρηση. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι υποτιμούν τις πνευματικές αξίες. Τα αόρατα, λέει, είναι πιο σημαντικά για μένα από τα ορατά. Και θα ήταν δραματικό οι νέες γενιές να είναι άδειες από κάθε ανθρώπινη ουσία. Υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουμε πιο ξεροί και από τα τούβλα. Να δεχθούμε αγόντιστα μια ζωή όπου μόνο τα οικονομικά φαινόμενα και μεγέθη μετρούν. Φοβάμαι ότι ζούμε αυτή την εποχή πλέον. Οφείλουμε λοιπόν να ανασκουβωθούμε στην προοπτική αυτής της παρατήρησης και να ανακαλύψουμε ξανά πλέον, αφού βρισκόμαστε εδώ στο πολιτιστικό ίδρυμα της Αρχιεπισκοπής, την παιδαγωγική διάσταση της εκκλησιαστικής διακονίας. Είναι σημαντική η φιλανθρωπική και κοινωνική προσφορά μέσα στις σημερινές συνθήκες. Φρονούμε όμως ότι ακόμη σημαντικότερη είναι η ανάσταση μιας νεκρωμένης και μονοδιάστατης παιδείας που μικραίνει τους ορίζοντες των νέων μας και τους καταδικάζει σε πνευματική καχεξία και αξιακή παινία. Θα κλείσω, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, αυτές τις κόρπιες σκέψεις με ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που έδωσε ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κ. Γαβρίλ στην Καθημερινή πέρυσι με αφορμή τον θόρυβο που ξέσπασε για τα νέα αναλυτικά προγράμματα του μαθήματος των θρησκευτικών. Συγγνώμη, σε άρθρο του, όχι σε συνέντευξη. Έγραφε λοιπόν εκεί. Ήρθε ο καιρός να ανοίξουμε έναν ουσιαστικό διάλογο για την παιδεία στο σύνολό της, χωρίς κομματικές προσεγγίσεις και ιδεολειψίες. Αν θέλουμε να μην οδηγηθούμε ποτέ ξανά στην κρίση των τελευταίων ετών, έχουμε χρέος να αναμορφώσουμε την εκπαίδευση, να την εμπλουτίσουμε με όλα τα σύγχρονα ρεύματα και να αφήσουμε τη γνώση να δημιουργήσει ελεύθερα σκεπτόμενους ανθρώπους
οι οποίοι ακόμη και όταν θα φτάνουν να αρνούνται τον Θεό, να το κάνουν ύστερα από βαθιά μελέτη και γνωριμία μαζί Του. Ο χριστιανισμός, όταν ιδωθεί με το πραγματικό του νόημα, είναι εκείνος που μας επιτρέπει όλα τα παραπάνω. Η παιδεία μας είναι το μεγάλο στοίχημα για τις δεκαετίες που έρχονται. Ας μην χάσουμε λοιπόν αυτό το στοίχημα. Σχολείο, μαθητές και γονείς αποτελούν τη ραχοκαλιά της κοινωνίας και αυτοί οι μαθητές μας την ελπίδα του αύριο. Και η Εκκλησία θα πρέπει να πρωτοπορήσει σε μια επανάσταση ποιότητος, να αντισταθεί στη λογική της ίσονος προσπάθειας, γιατί μόνο με ελεύθερους και σκεπτόμενους πολίτες μπορεί να πάει μπροστά και η ελληνική κοινωνία και η Εκκλησία της. Βλέπουμε εδώ στον παραδοσιακό οικισμό της Παλαιάς Ξάνθης το μετροκριτικό μας ναό και δίπλα τον βρεφονηθιακό σταθμό που υπάρχει και δείχνει αυτή την σύνδεση στην ελληνοορθόδοξη παράδοση μεταξύ Εκκλησίας και εκπαίδευσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή. Υπάρχουν και άνθρωποι που κάθονται στην πάνω αίθουσα και βλέπουν την εκδήλωση από βίντεο προτζέκτορα. Υπάρχουν 10-15 θέσεις εδώ πέρα κενές κάτω, αν θέλετε να μας δείτε και από κοντά ζωντανά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε την κυρία της παρέας μας. Είναι η κυρία Σμαράλδα Ματθαίου. Είναι ψυχολόγος και φιλόλογος. Είναι μάχημη ψυχολόγος στα εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη, όπου τα εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη είναι και ο χορηγός της απόψινης εκδήλωσης και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ καλή μου φίλη και με τη Σμαράλδα έχουμε συνεργαστεί 3 χρόνια περίπου στο ίδιο σχολείο και ξέρω τι δουλειά κάνει με τα παιδιά και μακάρι πραγματικά να υπήρχαν ψυχολόγοι σε κάθε σχολείο, όχι μόνο στα ιδιωτικά αλλά και στα δημόσια σχολεία. Η Σμαράλδα Ματθαίου θα μας μιλήσει με θέμα σχολείο, οικογένεια, μια αγκαλιά για το παιδί, οι αρχές μιας επικοδημητικής συνεργασίας. Σμαράλδα, λόγω σε εσένα. Καλησπέρα και από μένα, σεβάσιμοι πατέρες, γραφικονείς, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κόλλια για τη θεμητική πρόσκληση. Υπήρξε ένας εξαίρετος συνάδελφος και συνεργαστήκαμε άψογα στη διάρκεια της εκδήλωσης του στα εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη. Παρά τις σπουδές γύρω από το παιδί, η αλήθεια είναι ότι κατανόησα το τι σημαίνει το παιδί για την οικογένεια όταν έγινα μητέρα. Και αισθάνθηκα το τι σημαίνει το σχολείο για την οικογένεια όταν ήρθε η ώρα το δικό μου το παιδί να πάει σχολείο. Η γονεϊκή αγάπη είναι μία από τις πιο ισχυρές δυνάμεις της φύσης, σε κατακλείσει και αλλάζει όλη σου την ύπαρξη. Φυσικά για να είναι κανείς καλός δάσκαλος δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι γονιός. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται να έχουμε στο νου μας αυτή τη δύναμη της γονεϊκής αγάπης, δηλαδή να έχουμε στο νου μας ότι κάθε μαθητής της τάξης μας αποτελεί το νόημα της ζωής κάποιου, του πατέρα του και της μητέρας του. Οικογένεια και σχολείο, λοιπόν. Πολύ σύντομα θα δούμε τον κάθε φορέα ξεχωριστά. Η οικογένεια είναι το πρώτο κοινωνικό κύτταρο. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών είναι έντονες, ακριβώς γιατί είναι συναισθηματικές. Οι γονείς είναι η πρώτη παιδαγωγή, δηλαδή στην οικογένεια υπάρχει μάθηση, αλλά είναι διαφορετική από αυτή του σχολείου. Βασίζεται κυρίως στη μίμηση και στην ενίσχυση. Το παιδί στην οικογένεια θα μάθει αξίες και συμπεριφορές, τις οποίες αργότερα θα κληθεί να τις εξασκήσει και να τις εφαρμόσει στο σχολείο. Στο σχολείο, από την άλλη, η μάθηση είναι εξειδικευμένη και συστηματική.
γιατί ακριβώς οι εκπαιδευτικοί έχουν την επιστημονική κατάρτιση και στηρίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ανάλογα με τη χρονολογική και τη νοητική ηλικία γνωρίζουν ακριβώς τι μπορεί να μάθει το παιδί και τον τρόπο ώστε να το μάθει με το μικρότερο κόστος. Και τι σημαίνει κόστος? Να το μάθει πιο γρήγορα και πιο άκοπα. Όλα αυτά δηλαδή σημαίνουν ότι αυτά τα δύο συστήματα θα πρέπει να συνεργαστούν? Θα το απαντήσουμε. Οι εξής θεωρίες έχουν προταθεί για την αναγκαιότητα και την συνεργασίας της οικογένειας και του σχολείου. Αρχικά το οργανισμικό μοντέλο υποστηρίζει ότι το σχολείο και η οικογένεια είναι δύο διαφορετικά συστήματα που επιτελούν τελείως διαφορετικές λειτουργίες, άρα δεν χρειάζεται να παραμένουν ένα στον άλλο, ούτε και να συνεργάζονται. Το σταδιακό μοντέλο δίνει άλλη βαρύτητα στο κάθε σύστημα ανάλογα με την ηλικιακή φάση, δηλαδή τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού το κύριο πλαίσιο είναι η οικογένεια και σταδιακά αυτό αντικαθίσταται από το σχολείο. Το οικοσυστημικό μοντέλο υποστηρίζει ότι το παιδί ανήκει παράλληλα και ταυτόχρονα σε πολλά οικοσυστήματα, άρα η συνεργασία είναι απαραίτητη. Το σφαιρικό μοντέλο πια αποτελεί εξέλιξη του οικοσυστημικού, γιατί δεν είναι αναγκασμένα τα δύο συστήματα να συνεργάζονται, δεν επιβάλλεται δηλαδή η συνεργασία, αλλά πρόκειται για επιθυμία και των δύο μερών. Φυσικά η σύγχρονη παιδαγωγική υποστηρίζει ότι η οικογένεια και σχολείο αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοϋποστηρίζονται. Γιατί έχουμε καταλήξει στο σφαιρικό μοντέλο? Γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι η συνεργασία σχολείου και οικογένειας υφέρει ωφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη. Σε σχέση με το σχολείο, η συνεργασία με τους γονείς βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες του μαθητή που έχουν απέναντί τους, άρα να μπορέσουν να εξατομικεύσουν τη γνώση που θέλουν να του μεταδώσουν. Μπορούμε να παρέμβουμε εγκαίρως σε προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς. Ξέρετε, υπάρχουν γονείς που λένε που έχουν κάνει στα παιδιά τους κάποια διάγνωση και υπάρχει κάποια αξιολόγηση και μας λένε «Δεν τη φέρνω στο σχολείο γιατί δεν θέλω να στοχοποιηθεί». Μα αργά ή γρήγορα, αυτό το παιδί δεν αντιμετωπιστεί με τον τρόπο που του αξίζει, θα στοχοποιηθεί. Και τι ματέωση θα νιώσει αν προσπαθεί και δεν τα καταφέρνει, γιατί δεν αξιολογείται με τον τρόπο που του αξίζει. Φυσικά, η συνεργασία βοηθάει και εμάς τους εκπαιδευτικούς να βελτιωθούμε. Γιατί κάθε οικογένεια έχει δικές της ιδέες, δικές της εμπειρίες, δική της κουλτούρα. Άρα, όλα αυτά μας κάνουν καλύτερους. Για τους γονείς. Όταν οι γονείς εμπλέκονται στα δρόμενα της σχολικής ζωής, συναναστρέφονται περισσότερο τα παιδιά τους. Τα γνωρίζουν καλύτερα. Γιατί στο πλαίσιο του σχολείου τα παιδιά δρούν αυθόρμητα. Μέσα από την επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό κατανοούν τις ανάγκες και τις αδυναμίες τους και μπορούν να μάθουν τεχνικές ώστε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αλλά και να επικοινωνούν καλύτερα με τα παιδιά τους. Άρα θα τα ενθαρρύνουν και με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Το παιδί που είναι το κοινό σημείο ενδιαφέροντος και αναφορά σχολείου και οικογένειας. Όταν τα δύο πλαίσια της ζωής του συνεργάζονται ομαλά, έχει διαπιστωθεί ότι και η ακαδημαϊκή του επίδοση και η συμπεριφορά του βελτιώνονται. Αλλάζει τη στάση του θετικά τόσο προς το σχολείο όσο και προς τη μάθηση και δημιουργούνται εσωτερικά κίνητρα πια για να συνεχίσει να προσπαθεί. Νιώθει ασφαλές αν οι δύο κόσμοι του έχουν αρμονική σχέση, βελτιώνεται η αυτοεικόνα του και η αυτοεκτίμησή του και αναπτύσσει υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις τόσο με τους συνομιλίκους, όσο με τους δασκάλους του, όσο και με τους γονείς του. Είναι καλό λοιπόν να συνεργαζόμαστε.
Πότε όμως συνεργαζόμαστε, σε ποιες περιπτώσεις? Ποια είναι τα πιθανά προβλήματα που πρέπει να μας φέρουν σε επαφή? Η σχολική άρνηση. Τι σημαίνει σχολική άρνηση? Το παιδί δεν θέλει να πάει σχολείο ή εκφράζεται αρνητικά για το σχολείο. Όταν η επίδοσή του δεν είναι η αναμενόμενη, οπότε εκεί πρέπει ο εκπαιδευτικός να δώσει κατάλληλες οδηγίες, να δοθεί στο παιδί βοήθεια και επιπλέον χρόνος ή να δούμε αργότερα αν πρέπει να διερευνήσουμε κάποια ειδική μαθησιακή δυσκολία. Προβλήματα συμπεριφοράς. Ποια είναι τα προβλήματα συμπεριφοράς που μπορούμε να εντοπίσουμε στο σχολείο? Επιθετικότητα, ψέματα, παίρνω ξένα πράγματα και όχι κλέβω, εσωστρέφεια. Άραγε όμως συνεργαζόμαστε μόνο για προβλήματα? Αυτό το ερώτημα θα το απαντήσουμε στο τέλος. Αφού τόσο πολύ αναγνωρίζουμε πια την ανάγκη της συνεργασίας, τι είναι αυτό που μας εμποδίζει και δεν τα καταφέρνουμε? Από τη μία οι γονείς. Εμείς οι ίδιοι οι γονείς έχουμε τις προσωπικές μας αναμνήσεις, τις οποίες τις έχουμε χρωματίσει και με πιο έντονα στοιχεία για κάποια συγκεκριμένα γεγονότα με την πάροδο του χρόνου. Από την άλλη, στηριζόμαστε στις επιλεκτικές αφηγήσεις των παιδιών μας. Πολλοί γονείς μου λένε, το παιδί μου λέει πάντα την αλήθεια. Και πραγματικά τους πιστεύω, όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι λέει την αλήθεια έτσι όπως την έχει αντιληφθεί. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μεγεθύνουν σκοπίμως για εύλογους λόγους κάποια αμεμονωμένα γεγονότα. Και η έλλειψη χρόνου δυσκολεύει την επικοινωνία. Η επικοινωνία μας πρέπει να έχει ποιότητα, αλλά και πρέπει να έχει και ποσότητα, πρέπει να έχει συχνότητα δηλαδή. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εμποδίσουν εκείνη την ειλικρινή συνεργασία. Θεωρούν ότι είναι αρμοδιότεροι λόγω κατάρτισης. Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κάθε γονιός γνωρίζει όσο κανένας άλλος τη μοναδικότητα του παιδιού του. Από την άλλη, μπορεί να θεωρούν απειλή την παρουσία των γονιών στο σχολείο, δηλαδή ότι έρχονται οι γονείς και να μας ελέγξουν. Είμαστε αρμόδιοι όμως να ξεπεράσουμε αυτή την προσωπική μας ανασφάλεια και να καλοδεχτούμε τους γονείς. Αυτά τα εμπόδια λοιπόν πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Γιατί? Γιατί έχουμε κοινό στόχο. Και ποιος είναι αυτός ο στόχος? Γνωστική, ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών μας και μαθητών μας. Από την άλλη, τα παιδιά όταν υπάρχουν ρογμές στη συνεργασία μας, τις αναγνωρίζουν πάρα πολύ εύκολα και δημιουργούνται έτσι συμπεριφορές χειριστικές. Επιπλέον, το χάσμα αυτό στη μεταξύ μας επικοινωνία θα κληθούν αργότερα να το γεφυρώσουν τα παιδιά μας. Όταν το σχολείο και η οικογένεια δεν συνεργάζονται, το παιδί νιώθει σαν να πρέπει να περάσει, σαν να αναγκάζεται να περάσει αυτή τη γέφυρα. Και σας ρωτώ, αν θα αναγκάζετε ποτέ το πλάσμα που αγαπάτε όσο τίποτα στον κόσμο, να διασχίσει μια τέτοια επικίνδυνη γέφυρα. Η γνήσια συνεργασία, λοιπόν, έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχία στη διαπαιδαγώγηση και τη σχολική πορεία, τη γνωστική και ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη του παιδιού. Οι όροι που έχουν διατυπωθεί για την παρουσία και την επικοινωνία των γονιών στο σχολείο είναι οι εξής. Από τη μία έχουμε τη γονεϊκή εμπλοκή, που είναι η καθοδηγούμενη και η οριοθετημένη ανάμειξη των γονιών στα σχολικά δρόμενα. Το αντίθετό της είναι η γονεϊκή συμμετοχή, που είναι ένα ευρύτερο φάσμα σχέσεων και δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, η συμμετοχή σε ένα project ή η προετοιμασία μιας σχολικής εκδήλωσης. Ένα παράδειγμα πολύ ωραίο για τη διαφορά της εμπλοκής και της συμμετοχής είναι ένας αγώνας. Στη γονεϊκή εμπλοκή, οι γονείς θα είναι οι θεατές. Στη γονεϊκή συμμετοχή,
δάσκαλοι και γονείς θα παίζουν στον αγώνα μαζί. Έχουμε την τυπική επικοινωνία που γίνεται μέσω των επίσημων οργάνων, εκπροσώπους, δηλαδή το Σύλλογο Γονέων του Κηδεμόνου και τη διοίκηση της σχολικής μονάδας. Η άτυπη επικοινωνία, από την άλλη, είναι η άμεση διαπροσωπική αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού με τους γονείς των μαθητών. Στο διατάφτα όμως, τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι γονείς και τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι δάσκαλοι. Αγαπητοί γονείς, ζητάμε να είναι υποστηρικτικός και όχι διδακτικός. Δηλαδή, στο σπίτι, στη μελέτη, για παράδειγμα, να υπάρχει υποπτευόμενη αυτονομία, δηλαδή ο γονιός να είναι σαν δορυφόρος, να τριγυρνά στο δωμάτιο την ώρα της μελέτης, ενώ την ευθύνη της μελέτης να την έχει αποκλειστικά ο μαθητής. Ακολουθούμε τους κανόνες του σχολείου, ώστε να γίνουμε πρότυπο μίμησης για τα παιδιά μας. Ένας πολύ απλός κανόνας είναι η έγκυρη προσέλευση. Από την άλλη, να έχουμε στο νου μας ότι εμείς έχουμε εικόνα μόνο του δικού μας παιδιού, ενώ ο εκπαιδευτικός έχει ολόκληρες τις τάξεις. Άρα, επικοινωνώντας με τον εκπαιδευτικό, μπορούμε να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας και να έχουμε και ρεαλιστικές προσδοκίες. Ασφαλώς, χρειάζεται να κάνουμε όλοι όνειρα για το μέλλον των παιδιών μας, αλλά να μην ξεπερνούν τις δυνατότητές τους στη δεδομένη στιγμή. Θέλω να σας τονίσω ότι οι εκπαιδευτικοί ζητούν πληροφορίες για το παιδί μας από ειλικρινές ενδιαφέρον και πάντα τηρείται το απόρριτο των προσωπικών δεδομένων. Γιατί οι πληροφορίες που θα μας δώσετε θα μας δώσουν τη δυνατότητα να εξατομικεύσουμε την διδασκαλία. Σαφώς και έχετε έχουμε την δυνατότητα να εκφράζουμε ενστάσεις, αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό όχι μπροστά στα παιδιά μας. Αποκαθιλώνουμε το δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την επόμενη μέρα θα κληθεί να τα πείσει για το αντικείμενο που έχει να τα διδάξει. Οι πιο σημαντικοί δάσκαλοι του παιδιού μας είμαστε οι γονείς, αλλά στα ζητήματα που αφορούν τη ζωή του και όχι στα μαθήματα του σχολείου. Από την άλλη, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να σας πω ότι το πρώτο βήμα για αυτή την συνεργασία και επικοινωνία καλούμαστε να το κάνουμε εμείς. Θέτουμε τη συνεργασία μας ως προτεραιότητα. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι χρειάζεται προγραμματισμένη προσπάθεια και συχνότητα. Γιατί για να αλληλογνωριστούμε πρέπει να βλεπόμαστε τακτικά. Σας καλώ λοιπόν να εμπλέξετε τους γονείς στις μαθητικές εκδηλώσεις. Η επιμόρφωση των γονέων αποτελεί μια προσφορά του σχολείου και ενισχύει το γονεϊκό ρόλο. Στο δικό μας σχολείο, η Σχολή Γονέων έχει αποδείξει πραγματικά την ανάγκη των γονιών να ενημερωθούν και να βελτιωθούν σε θέματα που αφορούν τόσο το σπίτι όσο και το σχολείο. Δείχνοντας τους γονείς την κατανόηση με τρόπο λεπτικό και μη, και αυτό ακριβώς αφορά η ενεργητική ακρόαση, δεν σε ακούω μόνο με τα αυτιά, αλλά με όλο μου το σώμα, και προσπαθώντας να μπούμε στη θέση τους, αναπτύσσοντας στήματα ενσυναίσθησης, χτίζουμε μια προσωπική και ειλικρινή σχέση. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η θετική τροφοδότηση είναι το ερώτημα που σας είπα ότι θα απαντήσουμε στο τέλος. Μια θετική επικοινωνία την ημέρα με ένα μαθητή της τάξης σας, για να του πείτε, με ένα γονιό ενός από τους μαθητές της τάξης σας, για να του πείτε ότι σήμερα ο γιος σου ή η κόρη σου με συγκίνησε γιατί βοήθησε το παιδί που έπεσε στις σκάλες, ή γιατί μοιράστηκε το κολατσιό του, ή γιατί ενδιαφέρθηκε για το παιδί που έκλαιγε. Θα κάνει 20 γονείς στο τέλος του μήνα να έχουν την αίσθηση ότι ο δάσκαλός μας ενδιαφέρεται για το παιδί μας. Και θέλω να τελειώσω
δώσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Πίσω από κάθε παιδί που πιστεύει στον εαυτό του, υπάρχει ένας ενήλικας που πίστεψε πρώτα σε αυτό. Σκεφτείτε τι θαύματα θα κάνει αυτό το παιδί, αν οι ενήλικες που θα το πιστέψουμε είμαστε περισσότεροι. Γονείς και εκπαιδευτικοί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαθαίου, για όσα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα μας είπε. Σεβασμιότατε, θέλετε να κάνετε ένα θερμικό χαιρετισμό εκ μέρους και του Αρχιεπισκόπου μας. Καλησπέρα σας. Ναι, εκπροσωπώ τον Αρχιεπίσκοπο, αλλά μετέχω σε αυτή τη διαδικασία, όχι σε γονιός, πνευματικά παιδιά έχω πάρα πολλά, εκατοντάδες, σαν εκπαιδευτικός. Με αξίωσε ο Θεός να διδάξω 48 χρόνια, από το 1963, έως το 2012, σε όλες τις βαθμίδες, στο Δημοτικό Σχολείο, στη Στοιχειώδη, στη Μέση Εκπαίδευση, στην Ανωτέρα και στην Ανωτάτη. Και σήμερα, αυτές τις ώρες που είμαστε εδώ, δεν ήταν μια βαρετή τυπική παρακολούθηση κάποιων διαλέξεων των ειδικών, οι οποίες διαλέξεις ήταν πάρα πολύ μεστές, ουσιώδεις και ενδιαφέρουσες. Όμως, μέσα σε αυτόν εδώ το χώρο, μπορεί να είναι πολύ όμορφες, πολύ άξιες εισηγήσεις, αλλά δυστυχώς παραμένουν θεωρία. Μόλις βγούμε από αυτή την πόρτα, αύριο είναι αργία. Όχι αύριο, αύριο. Αύριο το πρωί λοιπόν που θα λειτουργήσουν πάλι τα σχολεία, που θα λειτουργήσουν οι οικογένειες που έχουν παιδιά, θα ξαναγυρίσουν σε αυτή την μικρή πραγματικότητα της πατρίδος μας, η οποία δυστυχώς κοντεύει να μην έχει οικογένεια, και οπωσδήποτε δεν έχει πια εκπαίδευση. Παρά τα αυτά, γίνεται η προσπάθεια από όλους τους πνευματικούς φορείς όπου και αν βρίσκονται, και μια τέτοια προσπάθεια είναι τούτη εδώ απόψε, κάτω από την προστασία και τον φωτισμό και την καθοδήγηση των μεγάλων παιδαγωγών της ανθρωπότητας των τριών ιεραρχών, εμένα πάντοτε με εντυπωσίαζε πώς ήρθε στην Αθήνα από την Κεσάρια ο Μέγας Βασίλειος. Μήπως είναι ψέμα. Τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα για να συμπληρώσει την εκπαίδευσή του, την παιδεία του και να αποδώσει ό,τι απέδωσε όλα αυτά τα χρόνια, όλους αυτούς τους αιώνες, όσο κι αν τον κάνανε αργία στα σχολεία, να παραμένει ο ζωντανός παιδαγωγός, ο άνθρωπος εκείνος, ο Άγιος του Θεού, ο απεσταλμένος από το Θεό, να μας θυμίζει βασικές αρχές για τη ζωή μας. Να πω και κάτι άλλο. Οι φιλόλογοι, οι ελληνιστές, όσοι ασχολούνται με την ελληνική γλώσσα, πρέπει να τον έχουν ευγνωμοσύνη και να τον θεωρούν μεγάλο ευεργέτη τους. Γιατί μέσα από αυτά που είμαστε εδώ, σε αυτή την πόλη, τότε μπόρεσε να διασώσει στα υπέροχα κείμενά του, όχι μόνο από απόψεως θεολογίας υπέροχα,
αλλά και από απόψεως γλωσσικής αποδόσεως των κειμένων με κάποια τέλεια ελληνικά. Έτσι λοιπόν, κάτω από την ευλογία των τριών ιεραρχών και των τριών, ο καθένας με το μέρισμά του, γίνεται τούτη η προσπάθεια που, όσο και αν είναι απογοητευτικό το περιβάλλον μας, μπορεί να αποδώσει καρπούς. Μακάρι να γινόταν τούτο απόψε και στις 82 Μητροπόλεις και σε όποιους άλλους πνευματικούς χώρους που αγωνιούν για την οικογένεια, για το παιδί, για το δάσκαλο, τον εκπαιδευτικό, για την παιδεία. Ευχαριστούμε τους ομιλητάς, ευχαριστούμε όλους όσοι ήρθατε εδώ και μακάρι να καρποφορήσει τούτη βραδιά για τούτη την κοινωνία. Να, η παρουσία της Εκκλησίας σε μια κοινωνία που θέλει να την βγάλει στο περιθώριο, όχι δεν βγαίνει.